Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Καλή Κυριακή, να είστε καλά. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Καλημέρα, Μάγδα. Θα με λες κυρία Μάγδα, να έχουμε επιφέρει κυρία Μάγδα. Το έχω συνηθίσει. Τι γίνεται? Καλημέρα, καλά. Γιώργο, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλά, προσπαθώ όπως και εγώ και ο κόσμος όλος, διότι έχουμε κρυώσει λίγο, Γιώργο. Έχω λες αυτός ο Σόιμπλε με τη τζίμπλα στα μάτια είναι κάθε μέρα και μας κάνει όλη αυτή την ιστορία. Βγήκε πάλι και είπε διάφορα πρωί-πρωί. Θα μας τρελάνει, αλλά εμείς θα το τρελάνουμε τελικά. Πειράζει. Θα καταφέρουμε και θα πάρουμε τη δόση, γιατί ο κύριος Σαμαράς δίνει μεγάλο αγώνα σε αυτό. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός δίνει πρώτος το μεγάλο αγώνα. Τον έδωσε τον αγώνα. Γιατί πολλοί λένε ότι θα μας σώσουν, αλλά. Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. 2-10-48-0-0-170-171-172-173 εκτάκτως σήμερα, γιατί θα έχουμε το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών. Καταλαβαίνετε, ερωτήσεις πολλές, θα έχουμε ασφαλιστικό, θα έχουμε τους τελευταίους πίνακες. Είναι οι ρυθμίσεις για τις μειώσεις μισθών, συντάξεων, επιδομάτων, εφάπαξ και όλων των άλλων που μας ενδιαφέρουν άμεσα. Να πω και το ημελάκι μας. Καλημέρα, papakisky.gr. Στείλτε τα δικά σας ερωτήματα για τον κύριο Θεοχάρη, τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος θα μας απαντήσει, Γιώργο, κυρίως και στο θέμα της θέρμανσης. Αποδείξεις, είναι πολύ σημαντικό. Θέρμανση, τα πάντα. Και βέβαια, οι ειδήσεις μας, πολλές και σημαντικές, μείνετε μαζί μας γιατί έχουμε για όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες τι ακριβώς συμβαίνει. Είδατε χθες τι έγινε στη Βουλή. Εντελώς ακατάλληλη η Βουλή για ανηλίκους. Όταν παίζει η Βουλή, κλείνει τηλεόραση. Τέλος. Είδατε τι έγινε χθες. Άλλος το ένα, άλλος το άλλο. Ο κόσμος πεινάει και η Βουλή είναι στον κόσμο της. Αυτό είναι μία ιστορία. Η δεύτερη ιστορία είναι ότι σήμερα όλες οι εφημερίδες παραδέχονται ότι πλέον η Ελλάδα έχει πάει 25 με 30 χρόνια πίσω. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η λιτότητα μας πάει μακριά. Επίσης, όλοι παραδέχονται ότι μετά το 27 θα μπορέσουμε να δούμε κάτι καλύτερο. Μισό σέντ. Αυτό το φως στο τούνελ που έλεγε ο Παπακοσταντίνου θα το δούμε μετά το 27 δηλαδή. Παπακοσταντίνου, έλα τώρα πρωί. Ο παλιός ο Υπουργός Οικονομικών μας έλεγε ψηφίστε τα μέτρα γιατί θα πάμε μπροστά, θα δούμε ανάπτυξη, θα ανοίξουν οι αγορές, μπλα μπλα. Δεν τα θυμάσαι. Και εγώ φώναζα. Και σου λέγε Γιώργο μου, και το μήνυμα. Όλα αυτά και λοιπά. Λοιπόν, καλό είναι πάντως να μην τα ξεχνάμε αυτά. Να μην τα ξεχνάμε, να τα θυμόμαστε και να βάζουμε μυαλό. Τέλος πάντων. Εγώ το βιβλίο άρχισα και το γράφω σιγά σιγά. Πώς πήγαμε στο σοκ. Θα τα μάθετε σε λίγες μέρες. Πώς μας βάλανε σταδιακά και τι ψέματα λέγανε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και τώρα κλαίνε γιατί χάνεται, λέει, το Πασόκ. Εδώ κοντεύει να χαθεί ολόκληρη η Ελλάδα. Θα ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις. Λιακάδα και έως 20 βαθμοί. Σε αρκετά σημεία όμως θα έχει συννεφιά σήμερα. Θα έχει συννεφιά σε αρκετά σημεία της χώρας. Αν και, Γιώργο, έχει πέσει η θερμοκρασία. Για πολλούς από εσάς, αν βγείτε νωρίς το πρωί, κάνει κρύο. Δεν μπορείτε να βγείτε πλέον με το κοντομάνικο που κυκλοφορούσαμε όλοι πριν από 2 εβδομάδες. Σίγουρα θέλετε ένα ζακετάκι. Γύρισε ο καιρός. Έτσι, γύρισε ο καιρός. Έχει ο καιρός. Και γυρίσματα. Την πατήσαμε και κρυώσαμε πολύ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το λαιμό μου τον έχω με πόνο 2 εβδομάδες και δεν λοιπόν, περνάει. Πάμε να δούμε μισή τα υπόλοιπα. Ελλάδα έτσι είναι, αλλά θέλει προσοχή. Δεν θα βάζει μέσα όμω. Λοιπόν, μου λέει ο γιατρός, από αύριο πρέπει να έχεις αφωνία. Του λέω, κοίταξε. Καλά, πήγες για το λαιμό στο γιατρό. Του λέω, τι να κάνω, αφού είμαι χαλή. Και το παραμικρό στο γιατρό. Τι θες να κάνω, μην πάω. 5 ευρώ έχει τώρα. Προς 5 ευρώ. Γιατρέ, λέω. Θα τηλεφωνήσει στον ιοπή που λέει, ο γιατρός μας. Το γιατρός μας, 4 ευρώ. Το τηλεφωνάκι μας, τα ευρουλάκια μας. Ο δικός σου, τα άμαθες τα νέα. Ποιος από όλους, λέω, ο δικός σου, εν πάση περιπτώσει. Ποιος λες. Εγώ δικιάζω το ρώτη Μέρκελ. 1 εκατομμύριο κερδίζει ο Τζόρτζ. 1 εκατομμύριο ο Παπανδρέου. Αλίμονο από εμάς. Παίρνει, παιδιά, από εδώ. Από εκεί, την ένα, ρε παιδιά. Αφού είναι φάτσα η ένα. Καλά, δεν έχει από εκεί, έχει από εδώ. Καλά, κάτσε ανάποδα. Για να δείχνω τον Παπανδρέου. Στραβολεμιάσω για να δείχνω τον Παπανδρέου. 1 εκατομμύριο βγάζει και παίρνει 26.000 ευρώ κάθε βράδυ. Άλιστα. Κάθε βράδυ. 26.000 ευρώ. Καημένη φτώσα. Αυτά. Ομιλίες. Μοιράζουν και συμβουλές. Συμβουλές. Ναι. Για συμβουλές. Το πώς μπορείτε να καταστρέψετε τη χώρα. Όχι, σε χρόνο. Πώς θα την κατεδαφίσετε τη χώρα είναι οι συμβουλές του. Σωστό. Καταλαβαίνεις τώρα, ε. Πάντως, Γιώργο, να σου πω. Ο Δεσημίτης στο βιβλίο που γράφει λέει ότι ο Γιώργος δεν ήξερε καθόλου οικονομικά. Καναδιάζει. Δεν ήξερε. Κοινωνιολογία έχει σπουδάσει. Λοιπόν, θυμάσαι που είπε στη Βουλή αντί για να πει μηδένι στο πηλίκον, είπε μηδένι στο πηλίκιον. Και τον πες ο Λαζόπουλος ένα χρόνο. Λοιπόν, πάμε. 10 λεπτά πριν από τις 7. Να σου πω κάτι. Τώρα που είπες Παπανδρέου βρήκε δουλειά. Τώρα που είπαμε μηδέν στον Πηλίκιο, 2,60 ευρώ την το ώρα, μεικτά, βγάλε για τους αστυνομικούς. Είναι ντροπή. Σκόψαν 30 λεπτά και σώθηκε η Ελλάδα. Μπράβο.
Έγινε χαμός χθες στο τηλεφωνικό κέντρο από τα δικά σας μηνύματα και από τους συγγενείς, γυναίκες, ανθρώπων που εργάζονται, παιδιά, μανάδες. Έπαιρναν και έλεγαν, παιδιά, όλοι. Τα 30 λεπτά λέει, θα σωθείτε. Και το είπαμε χθες. Υπολογίσαμε. Αλλά... γιατί πήραν και συνέτοιμοι, γύρω στα 4.000 έως 7.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια. Τώρα πια. Χάνει ο φοιτητής, χάνει η μάνα, χάνει ο πατέρας, χάνουν τα αδέρφια. Κάποιος είναι άνεργος και στην κορυφή της οικογένειας που είναι ο παππούς και η γιαγιά, του τραβάνε μία και του κόβουνε. Εκάς, πάνω από τα 1.000 ευρώ, κάτω από τα 1.000 ευρώ, άνω των 65, κάτω των 65, τέλος τα επιδόματα, πλήρωσε τον ΕΟΠΗ, πλήρωσε τα φάρμακα, πλήρωσε εισιτήριο. Και εδώ, σήμερα, όλες οι εφημερίδες έρχονται στο δικό μας τέμπο. Πού είναι η ελπίδα? Η ελπίδα θα αργήσει. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα 31 δις, μάλλον το Δεκέμβριο. Καλά η Ελλάδα δηλαδή. Βουλιάζει. Καλά ναι. Η Ελλάδα βουλιάζει, δυστυχώς. Βουλιάζουμε όσο καθυστερεί η δόση και αυτό το μαρτύριο της σταγόνας δυστυχώς συνεχίζεται. Κάναμε το χρέος μας, θα πει ο Σαμαράς. Θα το πει την Τρίτη στους ηγέτες της Ευρώπης. Τώρα κάνετε κι εσείς το δικό σας χρέος. Μας ζητήσατε να ψηφίσουμε, τα ψηφίσαμε. Μπράβο. Ο λαός κάνει υπομονή για ακόμη μια φορά και δεν είναι η πρώτη, δεν είναι η δεύτερη. Την πρώτη είναι η φορά... τρίτη που τον ξεγελούν το θυμάστε λαό και τον στο πρώτο μνημόνιο κατάματα. Που είχε βγει ένας κύριος που είχε πει ότι το μνημόνιο είναι ευτυχία. Ναι, βεβαίως. Ο κ. Σπάνκαλος θυμάστε... το είχε πει. Ναι. Τώρα το θυμήθηκα. Λοιπόν, θυμάσαι τώρα το δεύτερο που είπανε μόλις έρθει το PSI. Σωθήκαμε. Και ήρθε το PSI και τα ξέρει τα. Έχει πάει ποτέ στο θέρος, στο θερισμό, έχει πάει. Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, πήρανε... από χωριό είμαι και τα έχω δει. Λοιπόν, το PSI πήρε και... τα πήρε και τα ίσχυε σε όλα. Όλα, ασφαλιστικά, ταμεία, πανεπιστήμια, ό,τι λεφτά είχανε, τα κούρεψε. Τα λεφτά... Και άκουγε ο κόσμος PSI ναι. Και τους έλεγα, το PSI είναι ότι θα πάρουν τα λεφτά των ταμείων, τον κόπο και το μόχθο του καθενός και θα πάει στον πίθο των Δαναΐδων. Και ξέρεις τι όπως λέγανε, τα ομόλογα. Μην τα λες αυτά, λέει. Γιατί είναι κακό, λέει, για τη χώρα. Να τα τώρα. Τα είδες τα ταμεία που πήγανε. Εγώ τα αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε λοιπόν αυτές τις εξελίξεις. Τους έχεις μέσα στη Βουλή. Τους έχεις μέσα στη Βουλή. Και γιατί μιλάνε. Θα δείτε για εικόνες Rolex. Σήμερα από τη Βουλή που δεν θα το πιστεύετε στα μάτια σας. Είναι εικόνες ντροπής. Πραγματικά πρέπει να ντρέπονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που τα κάνουν αυτά. Οι περισσότεροι ίσως τα κάνουν για επικοινωνιακούς λόγους. Μπας και παίξουν σε κανένα blog, σε εκπομπές κλπ. Τέλος πάντων. Μιλάνε για Rolex, για Bulgari. Μιλάνε για γόβα στιλέτο, μιλάνε για συνολάκια, μιλάνε για τόνα, μιλάνε για τ' άλλο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Πάντως, λίγη σοβαρότητα μέσα στη Βουλή. Να δούμε τα θέματα του κόσμου δεν τώρα. Δεν βλάπτει λίγη σοβαρότητα από τους λοιπόν. Βουλευτές μας σε μια περίοδο όπου ο κόσμος πραγματικά πεινάει έτσι. Και αυτοί κάνουν επικοινωνιακά παιχνιδάκια που λοιπόν, στο βήμα της Βουλής. Πάμε σιγά-σιγά. Έχουμε αυτές τις αλλαγές, φίλες και φίλοι. Θα δούμε τον καιρό, θα δούμε όλα τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν και βέβαια από εκεί και πέρα έχουμε. Τα δικά σας ερωτήματα, 210-48-00-170-171-172-173, για κάθε τι που μας ενδιαφέρει. Για φόρους, για μισθό, για σύνταξη, για όρια ηλικίας, 7 χρόνια πάνω οι περισσότεροι. Κεφαλικός φόρος, φόρια κινήτων. Καθίσαμε και μετρήσαμε όλη αυτή την εξέλιξη των φόρων. Πρέπει να είναι γύρω στους 56. 56 φόροι. Δηλαδή αρχίζουν από το ΕΚΑΣ, το οποίο κόβεται... κόβεται κάτω των 65 και από εκεί και πέρα περικοπή του ΕΚΑΣ εκτός από τα 2.700 ευρώ. Μάγδα, ξέρεις τι άλλο είναι? Τι? Συμμετοχή στα φάρμακα. Α, καλά, αυτό είναι. Η συμμετοχή. Όταν αυτό είναι ένα ΕΚΑΣ, δράμα με τα φάρμακα. Και δεν είναι μόνο τα φάρμακα. Όταν του κόβεις το ΕΚΑΣ, έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στα φάρμακα. Δυστυχώς, έτσι έχουν οι εξελίξεις. Αν έχεις χρήματα, θα έχεις και καλή υγεία. Λοιπόν, αν δεν έχεις. Πάμε στον καιρό. Ελάτε να δούμε πάμε το γενικό καιρό, ναι. Του καιρού. Για να δούμε τι μας δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 18 βαθμοί στη Βόρειο Ελλάδα, στη Μακεδονία και την Θράκη, έτσι. Και βέβαια, από εκεί και πέρα, για να δούμε. Έλα να δούμε. Λοιπόν, 18 σε Θράκη και Μακεδονία, σήμερα 18 το μεσημέρι θα έχει, έτσι. 18 βαθμούς θα έχει το μεσημέρι. Και βέβαια, να σημειώσουμε ότι νωρίς σήμερα το πρωί έχει εξάρια και φτάρια στη Βόρειο Ελλάδα, Μάγδα, έτσι. Mm-hmm. 20-21 βαθμοί σε κεντρική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Αττική και Ήπειρο. Θα κάνει ένα μπουρίνι κοιτά στο Βόλο το μεσημεράκι, αλλά δεν θα είναι λίγα πράγματα. Εφτάρια στο Αιγαίο, 20 βαθμοί στο Ανατολικό Αιγαίο και στο Καστελόριζο και την Κρήτη. Πεντάρια στο Ιόνιο, σε Λευκάδα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ιθάκη. Ζάκυνθο, η Κρήτη μας είναι γύρω στους 20 με 21 βαθμούς.
ο καλός φίλος ο Πέτρος ο Νικολακάκης από το Γεράνι, που λέει: Γιώργο, είχαμε 25 βαθμούς χθες. Πολύ καλό καιρό. Για να πάμε στις περιοχές γρήγορα. Θέλετε να πάμε λοιπόν αναλυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες και να ευχαριστήσουμε τους φίλους από το καιρός.gr. Λοιπόν, Ορεστιάδα, λοιπόν. 13,5. Αλεξανδρούπολη 14,8. Σαμποθράκη 13,2. Δράμα 14,6. Σέρες 14,8. Καβάλα 16,2. Πολύγυρος 11,4. Θεσσαλονίκη 16,2. Έδεσα 12,3. Κοζάνη 10,5. Λάρισα 16,2. Βόλος 17,4. Αλόνισος 15,9. Σκύρος 16,9. Ξεπέρασα και τον Άδωνη. Πάμε. Πάμε από εδώ. Μισό λεπτό. Να σου δώσω ανάσα. Λοιπόν, Φλόρινα, 10. Καλημέρα στη Φλόρινα. Καλημέρα. Είδηση. Καλημέρα στους φίλους μας. Έβγαλε ο Υπουργός Εσωτερικών 80 εκατομμύρια για τα κάσιμα των σχολείων. Γιάννενα ένα 14, 11 Εκαστοριά, 15 τα Τρίκαλα, 16 Λαμία, 18 Άρτα, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Μεσολόγγι, 17 Ελευκάδα, 18 Τροχοστόλη, 19 Πάτρα. Πρέβεζα, μην ξεχνάς την Πρέβεζα, θα με πάρουν τηλέφωνο και θα μου γκρινιάζουν. Το χωριό σου, πώς το είπαμε? Ριζοβούνι και Θεσπρωτικό Πρεβέζη, σε ευχαριστώ. Μάλιστα, βάζεις και τα δυο και τις μάνες του πατέρα σου. Κατάλαβα. Κόρυθος 17, Αθήνα 17, 19 Ιππάρος και βέβαια όλη η Πελοπόννησος. Για να πάμε και στην Πελοπόννησο να πούμε μια καλημέρα και εδώ. 12 η Βιτίνα, 13 η Τρίπολη και βέβαια από εκεί και πέρα Νάπλιο, Κόρυθος και Αθήνα μια γειτονιά. Ίδιες θερμοκρασίες. Να πούμε μια καλημέρα δούμε... στα νησιά μας. Μπράβο, να τα νησιά μας μηνύματα. Που ήθελε ο Ρουμάνος να φύγουν λέει κάτι και από τα νησιά. Έπρεπε να... Θα τον έπνιγα, και ας πήγαινα όσα χρόνια φυλακή. Κοίταξε, θα πνίξει τη Μέρκελ, θα πνίξει αυτό. Κάτι έκανε τώρα εδώ τι και γύρισε ανάποδα. Ζητώ συγγνώμη. Να το. Λοιπόν, γύρισε τα νησιά ανάποδα. Ο Ρουμάνος θα τα έπαιρνε, η Μάγδα τα γύρισε ανάποδα. Λοιπόν, πάμε. Ρόδος 13, Κος 17, η Σάμος 15,2. 19,8 η Κάρπαθος, 19,9 το Καστελόριζο και η Κοσάρια η Κρήτη. Έτσι. Και αν θέλεις πάμε να δούμε και τις πιο ζεστές και πιο κρύες πόλεις. Λοιπόν. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η παραλία Ναυάγιο, ξέρεις ποια είναι? Ναι, βεβαίως. Εκεί, ξέρω. Πού? Στη Ζάκυνθο. Στη Ζάκυνθο, μπράβο. Η Παλαιοκαστρίτσα, 20, αεροδρόμιο Κάρπαθος, 19. Έτσι και από εκεί και πέρα το Γιαλισκάρι, 19,2. Και οι κρύες πόλεις είναι τα βουνά βεβαίως, έτσι, πάμε πολύ ψηλά. Όλα εδώ τα βουνά είναι από 2 έως 3 βαθμούς. Πήλιο, Δύρφη, Φαλακρό, Παγκαίο, Όλυμπος, Άθος. Θα πούμε μια καλημέρα σε όλα τα χωριά, σε όλους τους φίλους μας που μένουν και γύρω στα χωριά, Γιώργο, και έχουν θερμοκρασίες πολύ χαμηλές που ξεκινούν από 2 έως 8 βαθμούς. Λοιπόν, η ώρα είναι 6:58 πρώτα λεπτά, σε 1,5 λεπτό θα πάμε φίλες και φίλοι στο διάλειμμα και βέβαια έχω μπροστά μου όλες αυτές τις εξελίξεις οι οποίες δεν είναι καθόλου καλές. Δεν μπορεί το παιδί του ανασφάλιστου που δεν έχει δουλειά να μην μπορεί να εμβολιαστεί. Μου λέει χθες ένας υπουργός, μα όποιος θέλει κάνει εμβόλιο στο ΙΚΑ. Τράβα λέω να κάνεις εμβόλιο αν δεν έχεις το εμβόλιο. Αλλά το κάνουμε τσάμπα. Το δίνετε λέω τσάμπα. Το αγοράζει. Το δίνετε δωρεάν στον ανασφάλιστο. Σε αυτόν που έχασε τη δουλειά του. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το μεγάλο θέμα της ανεργίας. Σκέψτε τον ανασφάλιστο, επίσης, Γιώργο, ο οποίος θα πρέπει να πληρώσει και 25 ευρώ για να μπει στο νοσοκομείο και να κάνει τις εξετάσεις του, να τον δει ένας γιατρός. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, σε λίγο, εδώ στην τηλεόραση του Sky, θα δούμε όλα τα γεγονότα, όλες τις εξελίξεις και όρια ηλικίας, φίλες και φίλοι, τα όρια ηλικίας για αυτούς οι οποίοι θα βγουν σε σύνταξη. Είναι τεράστιο το θέμα και επίσης τι μπορείτε να εξαγοράσετε. Τι μπορεί να εξαγοράσει κάποιος προκειμένου να βγει γρηγορότερα. Και πιο γρήγορα. Και επίσης η Τρόικα χθες το βράδυ έστειλε ένα τηλεγράφημα στην Ελλάδα και λέει θέλουμε τα ονόματα αυτών που θα φύγουν από το δημόσιο. Ονομαστικά. Ονομαστικά. Με λίστα. Θα σου χτυπάει την πόρτα ο Τόμψεν και θα λέει η κυρία Μάγδα, σε έχουν γραμμένη. Βέβαια, ξέρεις, οι Τροϊκανοί στο γράψιμο είναι, αλλά και εμείς. Και σας βρίσκε. Λοιπόν. Σε έχουν γραμμένοι για να φύγει από τη δουλειά. Αυτό θα κάνουν σε λίγο. Η ώρα είναι 7. Γρήγορο διάλειμμα 2:10:48:00. 170 έως 173. Είστε στο Sky. Επιστρέφω σε ένα λεπτό με όλα τα παραδείγματα. Καλή σας μέρα, να είστε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Η ώρα είναι 7 και 5 ακριβώς. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Και βέβαια, Μάγδα, έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις σήμερα. Να ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη μέρα, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους από εσάς έχετε γενέθλια ή γιορτή. Δύο καλοί φίλοι έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα, ο Γιώργος ο Χρυσανθακόπουλος και ο Περικλής ο Κοσμίδης. Να είστε καλά και χρόνια πολλά, σας ευχόμαστε και βέβαια, γιορτάζει ο Βικέντιος σήμερα, ο Βίκτορ, ο Μινάς, ο Μίνος.
Πολλοί κόσμος. Έτσι. Λοιπόν. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα ότι γιορτάζει. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και... καλημέρα στον κύριο Καλάκο. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Γενικός Διευθυντής είναι ακόμα στο Ταμείο. Λοιπόν, όλα τα ερωτήματα για ασφαλιστικό, για συντάξεις, για χίλια δυο πράγματα, για εφάπαξ, για τα πάντα από τον κύριο Καλάκο. Μείνετε μαζί μας γιατί εδώ θα κάτσει σε λίγο, εδώ που βλέπετε αυτό το κενό, άφησα μεγάλο χώρο, θα κάτσει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών. Να ξέρετε ότι όλα θα τεθούν επιτάπητος, όπως επίσης και τα 2,60 για τους αστυνομικούς. 2,6 ευρώ για να φυλάνε το σπίτι μας, 2,6 ευρώ την ώρα για τον πυροσβέστη, 2,6 ευρώ για τον λιμενικό. Και μια ολόκληρη χώρα είναι πού? Είναι στο πουθενά. Ξεκινάμε με εφημερίδες για να δούμε τι γράφουν οι κυριακάτικες εφημερίδες και πάμε. Τι γίνεται με το επίδομα τέκνων, τι γίνεται με τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους, τι γίνεται με το φόρο των συνταξιούχων και των εργαζομένων, τι γίνεται με τα ειδικά μισθολόγια, πώς θα πληρωνόμαστε, τι έρχεται με τους νέους μισθούς, πώς θα πληρώνεται κάποιος με βάση την απόλυση και βέβαια τι θα γίνει με τον κεφαλικό φόρο, το φόρο της ΔΕΗ, το φόρο της ανεργίας, το φόρο ΛΑΦΚΑ, την εισφορά ακινήτων, το φόρο υγραερίου, το φόρο ενοικίων, το φόρο νοσοκομείων, το φόρο συνταγών, το φόρο παιδιών, το φόρο των φωτοβολταϊκών, το φόρο του ΕΦΑΠΑΞ και όλα αυτά τα οποία έρχονται. Κύριε Καλάκο, έχετε υπολογίσει περίπου πόσα χάνει ο κάθε Έλληνας? Οι σημερινές εφημερίδες μιλούν από 3.500 ευρώ έως και 7.000 ευρώ. Ναι, οι συντάξεις και οι μισθοί τα τελευταία τρία χρόνια έχουν υποστεί μία μείωση της τάξης 50 με 70%. 50 με 70%. Έχουν δεχθεί τέσσερις πιέσεις. Έχουν δεχθεί πέρα από την ονομαστική τους μείωση και οι συντάξεις και οι μισθοί που κυμαίνονται σε 30 με 40%. Έχουν υποστεί μείωση από τους άμεσους φόρους. Μάλιστα. Κατάργηση αφορολογήτου ουσιαστικά στα 5.000. Έχουν υποστεί μείωση από τους έμεσους φόρους. Μάλιστα. Μείωση αποδείξεις όλα αυτά τα οποία δεν ισχύουν πλέον, τα αφορολόγητα παιδιών. Και έχουν υποστεί και μια μεγάλη μείωση από την αύξηση των τιμών. Δεν υπάρχει μείωση τιμών. Πάμε εφημερίδες. Πάμε στα πρωτοσέλιδα, φίλες και φίλοι, να δούμε τι γράφουν εφημερίδες. Παράλληλα, τα πρώτα μηνύματα από τον κόσμο, Μάγδα, να μας στείλουν ό,τι ερώτημα έχουν. Στο 210-48-0-170-171 και 172 το email σας. Το καλημέρα@papakisky.gr. Και έχεις πολύ δίκο, Γιώργο, γιατί μας στείλαν χθες μια φωτογραφία, δεν θα τη δείξουμε. Ο αστυνομικός θέλει, παίρνει, λέει, 850 για να διακινδυνεύσει τη ζωή του. Ο πυροσβέστης 850 για να σώσει μια ζωή. Ο δάσκαλος 850 για να προετοιμάσει τα παιδιά για τη ζωή. Ο γιατρός 1000 ευρώ για να μας κρατήσει στη ζωή. Και ο υπουργός και ο βουλευτής από 7 έως 30.000 ευρώ για να μας καταστρέψει τη ζωή. Το λέτε με μεγάλη δόση χιούμορ και έχετε δίκιο. Όμως αυτό το χιούμορ κάποια στιγμή τελειώνει. Και μας λέτε, είδατε χθες τα πλάνα στη Βουλή από τους βουλευτές οι οποίοι. Πάμε εφημερίδες. Ναι. Από τους βουλευτές οι οποίοι είπαν τα δικά τους. Θα σας πω. Πάμε. Καθημερινή. Καθημερινή, πρώτο θέμα. 31,5 δις έως το Δεκέμβριο και σταδιακά το μπόνους. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας σήμερα. Βλέπετε εδώ. Ψηφοφορία αντίβαρο στη δοκιμασία της Τετάρτης. Απόψε στη Βουλή ο προϋπολογισμός. Απόψε, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την επόμενη ψηφοφορία στη Βουλή. Ρεκόρ συμμετοχής στο μαραθώνιο. Ο 300ος κλασικός μαραθώνιος της Αθήνας διεξάγεται σήμερα με 26.000 δρομείς και άλλα 10 εκατομμύρια Ελλήνων με βάση την οικονομία. Καθηγητές με 2 ώρες διδασκαλίας σε σχολεία της Αττικής. Απίστευτο είναι αυτό. Βλέπετε. Καθηγητές με 2 ώρες διδασκαλίας σε σχολεία της Αττικής. Και από εκεί και πέρα έχουμε το βιβλίο του Σιμίτη που λέει ότι ο Γιώργος δεν ήξερε οικονομικά. Ο εκτροχιασμός, νέο βιβλίο του Κώστα Σιμίτη. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις και όλα τα γεγονότα. Πάμε στο παρόν. Το παρόν γράφει στην πρώτη σελίδα. Μας κάνουν καψόνι. Αφού πήραν ό,τι ήθελαν, τώρα αρνούνται να δώσουν τα 31,7 δις όπως είχαν δεσμευτεί. Ξαφνικός θάνατος απειλεί τον κυβερνητικό συνασπισμό. Και από εκεί και πέρα το Πασόκ τεμαχίζεται, που το πάνε Λαλιώτης Σκανδαλίδης Λοβέρδος, κατά του Βαγγέλη ο Σιμίτης. Στο 30% θα φτάσει η ανεργία. Και εδώ είναι η βόμβα. Υποχρεωτική διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας στην ελληνική μέση εκπαίδευση. Βέβαια, αφού γεμίσαμε Τούρκοι κάθε βράδυ, όποιοι να γυρίσει είναι Τούρκια. Καλημέρα, κύριε Κρικέτο. Καλημέρα, κύριε Σιμίτη. Να είστε καλά. Σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλά, καλά. Όχι, δεν είμαστε καλά, γιατί όπως είπατε προηγουμένως. 2 και 60.
Όχι, δεν είναι ίδιο. Θα πληρώνουμε στο τέλος. Στο τέλος, όπως το πάνε, θα τους δίνουμε και χρήματα για να είμαστε στην υπηρεσία. Ορίστε. Θα τα πούμε όλα αυτά. Αυτή είναι η κατάντια τους. Ακριβώς. Θα τα πούμε όλα αυτά και να ξέρετε κάτι. Είμαστε κοντά, είμαστε δίπλα, διότι οι πάντες, όταν τους συμβεί κάτι, λένε να πάρουμε την αστυνομία. Ναι, αλλά αστυνομία με 2,60 δεν γίνεται. Ούτε με 2,60 γίνεται, ούτε μπορεί να συμβαίνει τελικά να πληρωμοδοτούμε και να πληρώνουμε εμείς τα περιπολικά να είναι σωστά, αξιόμαχα για να μπορούμε να τρέξουμε. Γιώργο, επειδή κάποιο του απασχολεί τηλέφωνο στην αστυνομία, μήπως φτάσουμε σε σημείο να πληρώνουμε για να παίρνουμε τηλέφωνο την αστυνομία. Μα το έχουμε διαλύσει. Λοιπόν, θα το έχουμε φτάσει στο διαλύσουμε το πρόγραμμα από τον ΕΟΠΗ. Ναι. Λοιπόν, θα καταντήσει σαν τον ΕΟΠΗ και η αστυνομία. Η Ελλάδα βράζει. Οργή για τα μέτρα και τις ταπεινώσεις. Εμείς κάναμε ό,τι έπρεπε, λέει ο Σαμαράς. Τώρα είναι η σειρά σας. Η δόση πρέπει να δοθεί στο σύνολό της. Πρέπει να μας στηρίξετε. Είναι η δήλωση, έτσι, εδώ, του Αντώνη του Σαμαρά, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το θέμα, το πρώτο ουσιαστικά της εφημερίδας. Να πάμε στο Έθνος. Τι φταίει για τον εκτροχιασμό. Από το νέο βιβλίο του Σιμίτη, Δούνου του με δώρο των Χριστουγέννων έρχεται η σούπερ δόση. Τα ναρκοπαίδια σε κόμματα κυβέρνηση Ευρώπη. Κάναμε το χρέος μας, κάντε κι εσείς το δικό σας. Και υπάλληλοι ενός ανώτερου Θεού, η λίστα με τα προνόμια πρόκληση στη Βουλή. Διαβάστε εφημερίδες για να δείτε τι ακριβώς λένε και τι ακριβώς γράφουν και θα φρίξετε. Θα φρίξετε στην κυριολεξία. Κυριακάτικη δημοκρατία. Η εξίσωση που τεινάζει τα πάντα στον αέρα. 153 συν 31,5 ερωτηματικό συν 10 ερωτηματικό. Βλέπετε εδώ. Τι κρύβει ο ξαφνικός πόλεμος με τους υπαλλήλους της Βουλής. Σαλπάρει και ο Νίκος να διδάσκει σε πανεπιστήμια. Έτσι. Και ποιος έχει ακόμα εμπιστοσύνη στο Στουρνάρα, λέει ο πρόεδρος του Υγειονομικού Συλλόγου της Αθήνας. Πάμε στο θέμα. Στριμώχνουν και το Γιάννο είναι το πρώτο θέμα. Και πάρτε τώρα μια βαθιά ανάσα. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Και θέλω το σχόλιο σας. Ο Γιώργος κερδίζει ένα εκατομμύριο δολάρια από τη συμφορά μας. Φέρε πιο κοντά τα γράμματα άμα μπορείς, Θοδωρή. Έκλεισε 18 ομιλίες και κοκτέιλ dinners από Ζυρίχη μέχρι Τόκιο με αμοιβή. Κρατηθείτε, παιδιά. 55.000 δολάρια τη βραδιά. Μάγδα. Κάτσε γιατί θα κλάψω τώρα, περίμενε. Σε κοινό εκατομμυριούχων. Συν 12.600 ευρώ, 12.600 ευρώ το μήνα από το Χάρβαντ. Τι χαλβάδες είναι εκεί στο Χάρβαντ. Και τη βουλευτική έδρα που διατηρεί. Τον κάλεσε το Χάρβαντ και τον καλούνε πλούσιοι να τους μάθει πώς μας κατέστρεψε. Περιγράφει ανά την Ιφίλιο πώς μας κατέστρεψε. Εγώ ένα θέλω πράγμα να πιστεύω. Θα σου πω. Ναι, κύριε Καλάβου, ότι παρακαλώ, το θέμα εσείς, θα είναι πώς μια όμορφη χώρα ναι. την οδήγησε μάλλον στον χώρο των κογκογλυφίας. Καταλαβαίνετε τώρα. Αυτό μιλάμε για τρέλα. Ο κύριος Παπανδρέου που το 2009 όταν είχαμε τις εκλογές. Πόσα χρήματα παίρνει κύριε Αθιά. 56.000 πόσο είναι. Συν 8 τη βραδιά ρε παιδιά. Συν 8 η βουλευτική. 55.000 δολάρια τη βραδιά. Συν 8 η βουλευτική. Και αν έχει πατήσει το πόδι στη Βουλή. Πάντως ένας δημόσιος υπάλληλος ομιλήψει δύο μέρες από τη δουλειά του. Η Τρόικα τι είπε. Δεν είπε η Τρόικα ότι όποιος δημόσιος υπάλληλος δεν βάζει στη δουλειά του, το αφαιρούν από το μισθό του. Για τους υπαλλήλους. Τι ακούμε κάθε εβδομάδα τα γραμματάκια που στέλνει. Για τους υπαλλήλους, το είπε για τους αστυνομικούς και τους υπόλοιπους. Μάλιστα. Όποιος δεν πάει. Κάθε φορά ακούμε τον Άκο να λέει ο κύριος Παπανδρέου έστειλε επιστολή και ζήτησε άδεια να πάει έξω. Κάθε εβδομάδα είναι αυτό. Προχθές μόνο κάθεσε και κάθεσε και πίσω. Όχι, εμείς τελικά τον πληρώνουμε ένα παχυλότατο μισθό για να μπορεί να είναι στο όποιος δεν πατάει στη Βουλή. Ποιος, ο άνθρωπος ο οποίος μας έλεγε το 2009 ότι λεφτά υπάρχουν πρώτων εκλογών. Και αμέσως μετά μας είπε δυστυχώς δεν έχουμε λεφτά και πρέπει να πάμε στο Δούνου του. Και στο βιβλίο Σιμίτης. Του. Και στο βιβλίο του αποκαλύπτει. Ο Γιώργος ήταν άσχετος από οικονομία. Το λέει ο Σιμίτης, παιδιά. Κώστας Σιμίτης. Ο Γιώργος ήταν άσχετος από οικονομία. Γιατί το δεις το αδαΐ και κατώτερο των περιστάσεων χαρακτηρίζει. Ο Γιώργος χαρακτηρίζει τον Γιώργο Παπανδρέου μέσα από το βιβλίο του με τίτλο Εκτροχιασμός που θα κυκλοφορήσει σύντομα. Και ρωτάω εγώ, γιατί το δώσει το δαχτυλίδι, κύριε Κώστα. Γιατί το δαχτυλίδι, γιατί το έδωσε του παιδιού. Όταν αντί για μηδένι στο πηλίκον έλεγε μηδένι στο πηλίκιον στη Βουλή και το είχε πάρει ο Λαζόπουλος και είχε γίνει η χαρτοπόλεμος. Για να παίρνω εγώ 2,60 σήμερα γι' αυτό. Κόλα το. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Είναι η αλήθεια και να σφίξει το χέρι σε όλο τον κόσμο. Συγγνώμη, αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Πάμε. Καταργεί το τηρεσία. Έχω πληροφορίε για το θέμα αυτό. Τύπο Κυριακή. Καταργεί το τηρεσία, λύση πακέτο για τα δάνεια. Φίλε και φίλοι, θα σα το πω αναλυτικά όλα τα ερωτήματα.
τα νέα εφάπαξ σε όλα τα ταμεία. Εδώ είναι ο άνθρωπος. Εδώ είναι. Ο δικός μας άνθρωπος. Ο κύριος Καλάκος. Και από εκεί και πέρα όλη η υπόλοιπη ειδησιογραφία της ημέρας. Και η τουρκάλα διπλωμάτης που λατρεύει τα μπουζούκια. Γεννήθηκες για την καταστροφή, χορεύει αυτή. Κατάλαβες, ε, γελάς. Λοιπόν, Real News. Να πάει στην Ατάσα να τραγουδήσει το τραβάω. Τραβάω μια κόκκινη γραμμή του Παπανδρέου, το αγαπημένο, το θυμάσαι. Real του News. Παπανδρέου. Οι δανειστές πρώτα μας πήραν τα μέτρα και τώρα θέλουν τα κλειδιά της χώρας. Θέλουν τα κλειδιά της χώρας. Mm. Βλέπετε εδώ. Και το θέμα είναι ότι δεν τηρούν αυτό που λέει ο κόσμος, ότι έτσι. Δεν τηρούν ακριβώς. Αυτά που είπαν ακριβώς. Ότι πρέπει να κάνουμε. Εμείς, κύριοι, μάλιστα, ψηφίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα γιατί πρέπει να μας κάνουν την ψυχή για έτσι. Να μας δώσουν αυτή τη δόση, για να ανασάνει επιτέλους ο λαός. Ήρθε η ώρα της Ευρώπης. Ψηφίζεται σήμερα ο προπολογισμός του 2013. 56 μέτρα είναι. 56 απίστευτα μέτρα. Δεν υπάρχει οικογένεια η οποία να μην έχει αυτή την ώρα. Δηλαδή, ξεκινάς. Μάνο, ξεκινάς. Το σύστημα καμιά φορά ξέρεις. Λοιπόν, ξεκινάς από τον παππού, από τη γιαγιά, περικοπή της σύνταξης, περικοπή στο ΕΚΑΣ, πληρωμή στα φάρμακα, καλασμός κυρίου. Φτάνεις στον πατέρα και στη μάνα. Η μάνα πάει στο ράφι κάθε φορά και πάει να απλώσει να πάρει ένα πράγμα και, το και ενώ το βλέπε 1,70, το βλέπει 2,80, το βλέπει 3 ευρώ. Παντού πέφτουν οι τιμές. Κύριε Αθιά, την προηγούμενη εβδομάδα επισκεφθήκαμε στη Βουλή τα πολιτικά κόμματα. Καταλαβαίνετε. Μισό λεπτό μόνο. Τι συμβαίνει. Ρωτήσαμε τους βουλευτές που μας υποδέχτηκαν εκεί. Πώς θα καταφέρουμε να επιζήσουμε έτσι. Πραγματικό γεγονός. Να σας πω ποια ήταν η αλήθεια. Ποια. Μας κοίτασαν σαν χαζί, δεν ξέρω να μας απαντήσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε, φτάνουμε στείλει. Στα 800 ευρώ. Πώς θα ανταποκριθούμε στις στοιχειοδόσεις υποχρεώσεις μας. Και δεν υπήρχε απάντηση. Ακριβώς. Κύριε Κέτο, μας έχουν στείλει οι συνάδελφοί σας, αξιοπρεπέστατοι άνθρωποι, τα καθαριστικά τους εδώ στην εκπομπή. Ξέρετε τι ποσά είχαν μέσα. Βεβαίως, 3 ευρώ, έτσι. 11 ευρώ, 100 ευρώ καθαριστικό από έναν άνθρωπο που είναι στον δρόμο, ο οποίος υποτίθεται ότι πρέπει να μας προστατέψει και αυτός ο άνθρωπος έχει και οικογένεια που πρέπει να ζήσει. Και φτάσαμε σε σημείο, ειλικρινά σας λέω, να ψάχνουν αστυνομικοί νέα παιδιά που μπήκαν στην αστυνομία με 17 και 18.000 μόρια. Πάμε να γρήγορα. Να φύγουν έτσι, από την θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε αθλητικές εφημερίδες, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 7 και 18 πρώτα λεπτά. Να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Και των αθλητικών εφημερίδων. Εδώ βλέπετε τα χαρτιά μου. Μετρούσα τους φόρους. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε. Κεφαλικός. Φόρος ΔΕΗ. Φόρος ανεργίας. Φόρος ΛΑΦΚΑ. Εισφορά ακινήτων. Φόρος ενοικίων. Φόρος υγραερίου. Φόρος νοσοκομείων. Φόρος συνταγών. Φόρος παιδιών. Φόρος φωτοβολταϊκών. Φόρος εφάπαξ. Αυτά όλα είναι καινούργια. Καινούργιο τούτο εδώ. Και βέβαια μας ρωτάτε. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ συστηματικά. Επιδόματα τέκνων, σφαγή, τρίτεκνη, μειώσεις συντάξεων, ειδικά μισθολόγια. Πώς θα πληρωνόμαστε, τι θα γίνει με τα σώματα ασφαλείας, το βαρύ φορτίο των Ελλήνων, οι νέοι μισθοί, το ασφαλιστικό, το εργασιακό σοκ, η ανατροπή στο μείζον θέμα της ανεργίας, φορολογία παιδιών, φοροελαφρύνσεις, επίδομα θέρμανσης. Όλα αυτά είναι έτοιμα και καταλαβαίνετε ότι έχουμε πάρα πολύ και ένα άλλο δουλειά, πολύ μεγάλο θέμα σήμερα, ναι. Που μας καλούν εδώ οι φίλοι τηλεθεατές και κυρίως οι γυναίκες που τα ζουν και ναι. Τα βιώνουν περισσότερο. 1.200.000 νοικοκυριά έχουν δάνεια. Πώς θα τα πληρώσουν έτσι. Αυτά τα δάνεια. Λοιπόν, είναι τεράστιο ένα το θέμα. Ένα πολύ σημαντικό θέμα. Σας έχουμε τις τελευταίες πληροφορίες για τα δάνεια και ξεκινάμε αμέσως μετά σε λίγο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών εδώ και... Πώς θα φορολογούνται οι οικογένειες. Καλημέρα, κύριε Χριστόπουλε. Καλημέρα, Μάιδα. Καλημέρα, Γιώργο. Τι κάνετε, καλά είστε. Καλημέρα στους φίλους εδώ. Να ρωτήσω κάτι. Στους τηλεθεατές μας. Γιατί η οικογένεια με παιδιά πρέπει να πληρώσει περισσότερο φόρο. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα. Γιώργο, τα δύο παιδιά που είχαν μια φορολάφρυνση ναι. Μέχρι και χθες. Γιατί άμα πάμε πιο πίσω, ένα χρόνο πριν νωρίτερα, ήτανε, έχουμε δηλαδή συγκριτικά ναι. 970 και άλλα 400 τώρα από τα δύο παιδιά. Μάλιστα. Πάμε 1370, ορίστε. Διότι έχεις δύο παιδιά. Μάλιστα. Σε σχέση με το 2010 συγκριτικά. Μάλιστα. Έτσι, για να το, λοιπόν, να τα καταλαβαίνετε τα ότι υπάρχει στέση. Σοβαρό θέμα. Καλημέρα, κύριε Σουμπασί, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, έχουμε θέματα. Αλλά πριν δεν είπαμε τις αθλητικές εφημερίδες. Δεν δείξαμε τις αθλητικές. Έχουμε, Γιώργο, έχουμε πολλά θέματα και θέλω να αναδείξουμε και ένα θέμα των αγροτών. Βεβαίως. Είναι τεράστιο το θέμα μιλήσαμε των αγροτών. Μιλήσαμε και χθες για τους αγρότες γιατί τους και φορολογούν. Για τις συντάξεις τους ναι. Και για το σπίτι, αν έχουν ένα σπίτι. Ναι, αλλά ο χθεσινός μπορεί να ήταν στο χωράφι. Σήμερα είναι εδώ. Μάλλον, δηλαδή που θα έπρεπε να μείνει. Αν είναι ώρα και τη στιγμή που έχω σπίτι, λένε οι αγρότες. Δηλαδή που θα έμεινε ο αγρότης στο χωράφι. Ειδοποιούνται οι αγρότες. Ένας-ένας. Ναι. Ναι, κύριε Σουμπασί. Ειδοποιούνται οι αγρότες.
ειδοποιούνται οι αγρότες οι οποίοι θα κατέθεταν φέτος τα δικαιολογητικά τους για να πάρουν σύνταξη το 2013, ότι τους αυξάνονται 2 χρόνια από το 2013, δηλαδή θα πάνε αυτομάτως στα 67. Για 2 χρόνια που... σταματάνε οι συντάξεις. Δεν θα τους δώσουν σύνταξη. Έτσι, μπράβο. Βεβαίως. Λοιπόν, να το πούμε στον κόσμο. Για 2 χρόνια... Βεβαίως. Και επίσης, Γιώργο, οι αγρότες να έχουν την προσοχή τους φορολογικές δηλώσεις σαν αγρότες την τελευταία πενταετία με τιμολόγια ότι πουλούν προϊόντα, γιατί διαφορετικά δεν τους δίνονται συντάξεις. Σε αυτή την περίοδο υπάρχουν διακοπές συντάξεων εκατοντάδες των αγροτών. Ακριβώς. Επίσης, ακόμα κάτι, να το κλείσουμε αυτό. Όποιοι από τους αγρότες ή αγρότησες παίρνουν λόγω θανάτου σύνταξη από άλλο ταμείο κύριας ασφάλισης και παίρνουν σύνταξη προνοιακή, η σύνταξη διακόπτεται. Μάλιστα. Εάν συνεχίσουν να τη λαμβάνουν, ζητάνε τα χρήματα πίσω αναδρομικά. Έχουμε λοιπόν αυτή την εξέλιξη. Έτσι. Και πάμε, κύριε Χριστόπουλε, υπό ποια έννοια αυτή την ώρα έρχονται και λένε όποιος έχει 1, 2, 3, 4 παιδιά. Μάγδα, έχεις εδώ πολλά ερωτήματα, έτσι δεν είναι? Τι κάνω? Γιατί να πληρώνει περισσότερο αυτό? Φόρο. Δεν έχει λογική. Δεν ξέρω αν έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Οι Τροϊκανοί κουκούτσι μυαλό δεν είχανε να αντιληφθούνε ότι αυτός που έχει παιδιά, έχει οικογένεια, έχει υποχρεώσεις, πληρώνει ακριβότερα τα φάρμακα, πληρώνει εισιτήριο στο νοσοκομείο, πληρώνει. Δεν μπορεί άλλο. Και στον αντίποδο αυτής της περίεργης και αλλά οδυνηρής εξέλιξης, Γιώργο, είναι το βασικό, το λογικότατο, δεν πάω σε σύνταγμα, δεν πάω στις φορολογικές αρχές, δεν πάω σε τίποτα. Είναι απλά και μόνο. Θέλω ή δεν θέλω να είμαι δίκαιος και να διαγνώσω τη φοροδοτική ικανότητα. Η φοροδοτική ικανότητα είναι σε έναν μισθωτό και συνταξιούχο αυτό που εισπράττει το εισοδημάτιο από το μισθό. Τώρα. Και εφόσον έχει και 2 παιδιά ή 1 παιδί, έτσι, το βάρος αυτό της... Ας μην πάμε τώρα στο δημογραφικό. Γιατί άμα το πιάσουμε και το δημογραφικό. Μην πιάσουμε το δημογραφικό, να πάμε στους φόρους. Έτσι λοιπόν. Για μην κάνουμε αναλύσεις δημογραφικές, θα πάμε στους φόρους που ξέρετε πολύ καλά. Πέστε μου τώρα. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι αυτός ο οικογενειάρχης με 2 παιδιά, που το 2010 με 23.000 δεν πλήρωνε απολύτως καθόλου φόρο. Απολύτως καθόλου φόρο. Τώρα... Και τώρα καλείται να πληρώσει με όλες τις φορές αλληλεγγύης και με τους φόρους που θα έρθουν κλπ. Κοντά στις 4.500 φόρο. Μάλιστα. Δείτε τώρα. Πάμε στην κάρτα 500. Πάμε στην κάρτα. Ξέρετε, ο κύριος Χριστόπουλος είναι με το γραμμάριο. Ό,τι πει. Μπήκε μέσα πριν από 6 μήνες και λέει: όποιος έχει 1 παιδί θα πληρώσει 200 ευρώ παραπάνω από αυτόν που δεν έχει. Αυτός που έχει 2 παιδιά θα πληρώσει 400. Τον κοιτάζω και του λέω: Γιώργο Χριστόπουλο, είσαι βέβαιος? Ναι, μου λέει, Γιώργο, είμαι βέβαιος. Όπως είναι βέβαιος ότι λύθηκε το θέμα του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης. Γιατί εγώ χθες έκανα μια ειλικρινέστατη κουβέντα με τον Γιώργο τον Μαυραγάνη, τον Υφυπουργό Οικονομικών. Και του λέω, πες μου, είναι δίκαιο όταν ένας έχει 10.000 ευρώ να αναγκάζεται να έχει 2.500 ευρώ σε αποδείξεις? Και μου λέει, έχεις δίκαιο, Γιώργο. Και αυτό το πράγμα δύσκολα θα περάσει. Ο ίδιος ο Υφυπουργός μου το είπε. Ο Γιώργος, και μπράβο του. Ο Γιώργος Μαυραγάνης έχει μια ρεαλιστική λογική, έχει μια πραγματική λογική και προσέγγιση, και πολύ πολύ σωστά. Ακριβώς. Και το ρωτάς, Γιώργο, και όλοι όσοι το ρωτάμε, διότι έχει την προϋπηρεσία του διανύσει στον ιδιωτικό τομέα, είναι ένας άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος ξέρει νομικά καλά, φορολογικά λοιπόν, νομικά κλπ. Τι σχεδιάζανε? Σχεδιάζανε το εξής, για να το ξέρετε. Το ξεσβουρώσαμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Λέγανε ότι πρέπει, για να σου κόψω 1.900 ευρώ από το φόρο που θα έρθει το 2013, πρέπει να έχεις το 25% του εισοδήματός σου σε αποδείξεις. Όταν έχεις μια ΔΕΗ που σου λέει αυξάνεται 40%, όταν έχεις μειωμένο μισθό, γιατί πληρώνεις δάνειο, γιατί στον περιέκοψαν, γιατί πληρώνεις φόρο, πού θα βρεις 25% αποδείξεις για να μαζέψεις προκειμένου να έχεις τη φοροελάφρυνση? Αυτό το εισηγήθηκε η Τρόικα στον Υφυπουργό, τον Μαυραγάνη, ο οποίος είπε stop. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτός που δεν έχει λεφτά, πώς θα φτάσει σε αυτό το σημείο? Και φαίνεται ότι η Τρόικα εκεί κάνει πίσω. Ξεκινάμε με αυτή την αποκλειστική πληροφορία, δηλαδή, φίλες και φίλοι. Μαυραγάνης, μπράβο. Ο Μαυραγάνης πάτησε πόδι. Πάτησε πόδι και μπράβο του.
Και βέβαια σε λίγο έρχεται. Αν μου επιτρέψει, στον υπολογισμό των 10.000 που είπε, πολύ σαν εισόδημα. Εκτό από το 2.500 που πρέπει να είναι οι αποδείξει για. Αν βάλουμε και τη ΔΕΗ που είπε και το ΡΟΤΕ. Αν βάλουμε και κάποιο σχολείο κλπ. Δηλαδή τα άλλα που δεν τα υπολογίζουμε μέσα στι αποδείξει. Τα εισιτήρια, έτσι. Αυτά λοιπόν ουσιαστικά. Τι πάει στο 60%. Δηλαδή μπορεί κανεί. Έτσι ακριβώ. Διαθέσιμο εισόδημα. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα, φίλε και φίλοι. Ναι, κύριε Καλακό. Ο σχεδιασμό γίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Τι φόρο, τι χρήματα θέλουμε. Τα χρήματα θα τα πάρουν. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε γρήγορο διάλειμμα. Να τελειώσω δύο λεπτά. Στο μνημόνιο υπάρχουν κρυφοί φόροι. Αμέσως μετά. Αμέσως μετά όλοι οι φόροι αναλυτικά. Όλοι οι ειδικοί είναι εδώ, φίλε και φίλοι. Και σε λίγο κοινωνικές ομάδες. Ναι, δεν καλώ πολιτικούς. Ξέρετε γιατί, αν έχουν να πούνε κάτι. Μες στη Βουλή ασχολήθηκαν χθες με τα ρολόγια τους, τα αυτά, το ένα, το άλλο. Λοιπόν, καθίστε εσείς στα ρολόγια σας και εμείς θα κάτσουμε με τον κόσμο. Γρήγορο διάλειμμα, 210-48-00. 170-171 και 2 και το email μας στο καλημέρα, papakisky.gr και να ευχαριστήσουμε πολύ τα κορίτσια που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και έρχονται αμέσως στα τηλεφωνικά. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό, μη φύγει κανείς. Όλοι οι κρυφοί φόροι, τα πάντα για μισθούς, συντάξεις, επιδόματα από τους πλέον ειδικούς. Εφημερίδες σήμερα, η καθημερινή 31,5 δις έως το Δεκέμβριο και σταδιακά το μπόνους. Το παρόν, μας κάνουν καψόνι, οργή στο Μαξίμου. Έθνος, τα ναρκοπαίδια σε κόμματα, κυβέρνηση Ευρώπη. Σαμαράς, κάναμε το χρέος μας, κάντε και εσείς το δικό σας. Κυριακάτικη Δημοκρατία, η εξίσωση που τεινάζει τα πάντα στον αέρα. Το Βήμα. Η Ελλάδα βράζει, οργή για τα μέτρα και τις ταπεινώσεις. Εμείς κάναμε ό,τι έπρεπε. Τώρα η σειρά σας, Σαμαράς προς Μέρκελ. Το Θέμα. Ο Γιώργος κερδίζει $1 εκατομμύριο από τη συμφορά μας. Έκλεισε 18 ομιλίες με κοκτέιλ από Ζυρίχη μέχρι Τόκιο με $55.000 τη βραδιά. Τύπος της Κυριακής. Καταργείται ο Τηρεσίας, λύση πακέτο για τα δάνεια. Real News. Οι δανειστές μας πρώτα μας πήραν τα μέτρα και τώρα θέλουν τα κλειδιά της χώρας. Μακεδονία. Ήρθε η ώρα της Ευρώπης. Σπορ του Βορρά. Killer μέχρι τέλους. Derby News. Διαζύγιο Μελέτο. Στον Παναθηναϊκό άρχισαν ήδη συζητήσεις με τον Αργεντίνο για τη λύση του συμβολαίου του. Goal News. ΑΕΚ για την υπέρβαση, Ολυμπιακός για την κυριαρχία. Sport Day. Ελάτε για κούρεμα. Η πράσινη. Έτσι θα λάμψει ξανά. Και φως. Γρήγορο γκολ. Η ώρα είναι 7:35 πρώτα λεπτά. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο για σήμερα Κυριακή και ελάτε καρέ-καρέ με τους ειδικούς. Θα δούμε όλα μας τα θέματα, φίλες και φίλοι, διότι έχουμε τις τελικές μειώσεις. Έχουμε όλα αυτά τα οποία μειώνουν το μισθό των αστυνομικών. Το ΕΦΑΠΑΞ των αστυνομικών μείωσε 45% ενώ το Ταμείο των Συνοδεύων της Πρώην Αστυνομίας Πόλεων είναι ένα υγιές ταμείο. Ακριβώς. Το κουρεύουν. Και γιατί? Εάν θα γίνει καινούργιο κούρεμα, θα μας ξαναπάρουν για δεύτερη φορά. Έχει τα απόλυτο δίκιο. Θα πάμε, Μάγδα, να δούμε τις κάρτες αμέσως μετά. Πάρα πολλά μηνύματα, Γιώργο, έχουμε δεχτεί. Ακριβώς. Και στο διάλειμμα τώρα και θα τα απαντήσουμε ένα προς ένα. Για το ΕΦΑΠΑΞ. Θα πάμε κατευθείαν στη φορολογία των παιδιών. Ακούστε να δείτε. Δεν υπάρχει πιο σκληρό πράγμα να σου λένε κάνε παιδιά για να σώσει τη χώρα, για να βοηθήσει τη χώρα, να στέλνει ένα και δυο παιδιά στο στρατό να μένουν άνεργα. Αλλά καθ' όλη τη διάρκεια που τα μεγαλώνεις, ο φόρος να είναι περισσότερος. Αυτό, κύριε Χριστόπουλε, πρέπει να αλλάξει. Έχει ασύρματο ο κύριος Χριστόπουλος? Γιώργο, έχει ασύρματο? Ωραία. Για να έρθει μαζί μας ο κύριος Χριστόπουλος. Μάγδα, παραλαμβάνεις τον κύριο Χριστόπουλο και πάμε στην κάρτα 471. Κύριε Χριστόπουλο, ελάτε μαζί μου γιατί θέλουμε να δούμε τις κάρτες. Η κάρτα 471. Ο να κύριος Χριστόπουλος, λίγο να από εδώ, δίπλα, γυρίστε εδώ μαζί μου. Πάρ' τον κύριο Χριστόπουλο, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και την επόμενη φορά θα είμαστε εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε. Δείτε, κύριε Καλάκο, γυρίστε κι εσείς, για να δει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει.
Περισσότερος φόρος λοιπόν, και να κάνουμε και λίγο zoom στις κάρτες για να τις δει ο κόσμος. Λοιπόν, κατάργηση αφορολογήτου για παιδιά. Δηλαδή, ένας ο οποίος είχε ένα παιδί, είχε πέραν του αφορολογήτου που τώρα δεν υπάρχει, 2.000 ευρώ αφορολόγητο. 5 και 2, Γιώργο. Με 2.000 αφορολόγητο και 2, 7. Αυτό στα 7. Καταργείται. Αυτό σημαίνει παραπάνω φόρος τώρα. Ένα λεπτό, Γιώργο. Λες 5 και 2. Μάλιστα. Αν πάμε στο ένα χρόνο πιο πίσω, που ναι, ήταν 12, ναι, και κατεβήκαμε στις 5, είχε από αυτή τη μείωση 700 και 200, 700. Το 200 είναι σε σχέση με πέρσι. Μάλιστα. Σε σχέση με πρόπερσι το 10 είναι 700 ευρώ. Άρα, μέσα, δηλαδή, σε δύο χρόνια, μέσα σε δύο χρόνια έφαγε στο κεφάλι 700 ευρώ φόρο. Που σημαίνει, αν έχει 20.000 εισόδημα, μάλιστα, πόσο είναι τις 100 το 700 ευρώ. Καλά. Τιμωρήθηκε δηλαδή επειδή έχει ένα παιδί. Μάλιστα. Για προχωράμε. Πάμε παρακάτω. Αύξηση φόρου. Όποιος έχει ένα παιδί σε σχέση με κάποιον άλλον που δεν έχει καθόλου παιδί, έτσι, 200 ευρώ. Δηλαδή, ένας που δεν έχει καθόλου παιδιά έχει φόρο 1.100 ευρώ, για παράδειγμα, λέμε, με ίδιο εισόδημα, ίδια δουλειά, ίδιο, και ο άλλος που έχει παιδί θα φάει στο κεφάλι 200 ευρώ φόρο, ναι, επειδή η ζωή, ο Θεός και η τύχη του έδωσε ένα παιδί. Και τουλάχιστον 200 ευρώ, έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτό, Γιώργο. Ναι, αν, δούμε ότι αυτό το παιδί το έστελνε και στο φροντιστήριο. Καλά, άλλη ιστορία. Έτσι, που θα του αφαιρέσει και αυτό από την διαφορά της φοροελάφρυνσης. Έτσι. Μιλάμε για άλλη ταχύτητα. Έτσι. Πάμε στα δύο παιδιά τώρα, Μάγδα. Πάμε στα δύο παιδιά. Με αύξηση φόρου 400 ευρώ, όπως βλέπετε. Δύο παιδιά. Αν έχετε δύο παιδιά, δηλαδή θα πληρώσετε 400 ευρώ επιπλέον. Δώσ' μου τώρα, Μάγδα. Τι κρύβεται πίσω από αυτό, όμως, τώρα, κύριε. Έτσι. Με δύο παιδιά, ναι, το 2010 σταθμός είχε 12.000 αφορολόγητο ο ανύπατος. Και επειδή είχε δύο παιδιά, είχε άλλες 3.000, 15. Και στις 15.000 ήταν αφορολόγητό του. Μάλιστα. Είχε 0. Όταν κατεβήκαμε στις 5.000, πήρε και 4 με τα δύο παιδιά, 9. Η διαφορά αυτή πάλι ήταν με 0. Σε σχέση όμως με τα μέτρα τώρα, ναι, τα καινούργια, μιλάμε για φόρο 400, συν τη διαφορά του φόρου που έχει χάσει, και πάμε στα 1.240. Λοιπόν, άρα, μέσα σε μία διετία, αυτός που έχει ένα και δύο παιδιά, ο μεν πρώτος πλήρωσε 700 και ο δεύτερος... Ο δεύτερος πάει στα 1.240. Οπα! Η απώλεια, μιλάω, η, αν θέλεις, η επιβάρυνση συγκριτικά, δηλαδή, με τώρα. Δηλαδή, φίλες και φίλοι, για να... γιατί εδώ τώρα... Και δεν τα λέμε αυτά για είναι... εντυπωσιασμό. Ξαναλέω τη δικαιολογία. Η πραγματικότητα των φόρων. Εντυπωσιακό είναι οι αριθμοί. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Όταν λοιπόν, λες σε ένα πατέρα και σε μια μάνα, θα πληρώσει φόρο 400 ευρώ γιατί έχεις δύο παιδιά, σε πιάνει τρέλα. Και ο άνθρωπος αυτός σκέφτεται πολύ απλά και λέει: με συγχωρείτε, πού είναι το κράτος λοιπόν, να με στηρίξει που έχω δύο παιδιά. Άρα λοιπόν. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Άρα, φίλες και φίλοι, αυτός που είχε ένα παιδί πέρυσι, ή μάλλον αυτός που είχε ένα παιδί φέτος θα επιβαρυνθεί με 200 ευρώ. Αυτός που έχει δύο παιδιά συν 400 ευρώ, αλλά στη διετία είναι 700 και 1.250. Θα δούμε βέβαια αυτό το μπόνους που πάει να φτιάξει με τις 1.970 μέχρι τις 18.000. Θα το δούμε. Γιατί μπορεί φόρου... να μας πούν τώρα, Γιώργο, ότι μα δεν βάζετε και την παραδοχή την άλλη. Έτσι. Πάμε στα τρία παιδιά. Αύξηση... Εγώ νομίζω ότι ο Μαυραγάνης θα το πετύχει αυτό. Δηλαδή να έχουμε μείωση φόρου 1.900 ευρώ για να στηρίξει τις οικογένειες με δύο και τρία παιδιά. Μα βλέπει την, Όποιος συμφορά, έχει τρία παιδιά. Καταστροφή του Δράμαλη. Καταστροφή του Δράμαλη. Λοιπόν, 700 ευρώ παραπάνω φόρος, γιατί το θέλει η Τρόικα. Η Τρόικα λέει, μη γεννάτε, λέει μη παντρεύεστε, γιατί κόβει το οικογενειακό επίδομα. Είναι μείον 10% στο μισθό. Μη παντρεύεστε. Μη γεννάτε, γιατί σας περιμένουν τα στενά των δερβενακίων. Και στο τέλος, μην σπουδάζετε τα παιδιά σας, γιατί θα πάτε στα στενά της Μικάλης. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή θα έχουμε τι, θα έχουμε και ανεργία για όσα παιδιά πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο. Μιλάμε δηλαδή για μια ολοκληρωτική ισοπαίδωση. Αύξηση φόρου με τέσσερα παιδιά, 1.240 ευρώ. Ξέρετε τι είπε χθες το βράδυ μια βουλευτή στη Βουλή. Ε, και μπράβο της. Βγήκε πάνω και λέει, μα εγώ τα παιδιά μου θα πρέπει να τα σφάξω, πρέπει να γίνω μύδια. Τα έχουμε, κύριε Βασιλόπουλε. Πάμε, ελάτε. Κυρίες και κύριοι, μπροστά σας έχετε μία ενδυνάμει μύδια. Απέκτησα τέσσερα παιδιά και σήμερα εσείς φαίνετε χιλιάδες μανάδες σαν και εμένα σε ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Ποιο από τα παιδιά μας πρέπει να σκοτώσουμε, κύριοι? Ποιο έγκλημα κάναμε και μας καταδικάζετε σε μαρασμό? Τι έγκλημα κάναμε και πρέπει να πληρώσουμε με το αίμα των παιδιών μας τις δικές σας λοβιτούρες? Φόρους στους πολυτεχνούς 1.240 ευρώ. 1.240 ευρώ επιπλέον φόρο ετησίως. Τεκμήριο τα παιδιά.
Μπράβο σας. Βρήκατε τη λύση στο δημογραφικό μας πρόβλημα. Μπράβο της. Μπράβο της. Χίλια μπράβο σε αυτή τη γυναίκα. Πάμε στην κάρτα κυρία, τώρα. Κυρία Ξουλίδου, από τους ανεξάρτητους Έλληνες, η οποία μίλησε είναι. Και είπε όλα όσα θέλουν να πούν χιλιάδες γυναίκες που έχουν τρία και τέσσερα παιδιά. Και μπράβο της. Αυτή είναι η φορολογία των παιδιών. Θα πάμε τώρα στην κάρτα 470. Εδώ μιλάμε για μια εξέλιξη η οποία ήταν έξω από κάθε όριο. Την έχω δείξει σε πολιτικούς αυτή την κάρτα. Την έχω δείξει σε λογιστές. Την έχω δείξει σε ανθρώπους διπλανής πόρτας. Τη δείχνω και σε εσάς. Την έδειξα σε εργατολόγους, σε εργασιολόγους και μην ανάφωνοι. Πιστεύω αυτή την κάρτα να τη δουν και οι 300 της Βουλής σήμερα για να δουν πώς διαβάζουν τα μνημόνια οι δημοσιογράφοι. Πάμε να δούμε λοιπόν. Συνταξιούχος των 500 ευρώ. Πόσο θα μπορούσε να χάσει αυτός ο άνθρωπος κάτω των 65 που του κόβουν τα ΕΚΑΣ. 3.560. Στο χρόνο. Χάνει από το ΕΚΑΣ, Μάγδα, 230 ευρώ το μήνα. 230 ευρώ το μήνα επί 12 μήνες. Σύνολο είναι 2.760 ευρώ από έναν άνθρωπο που ζει με 500 ευρώ. Του λέει λοιπόν το μνημόνιο, κύριε Καλάκο, του λέει, κοίταξε να δεις, είσαι κάτω των 65. Όχι, κύριε Καλάκο, δεν θα το πάρεις το ΕΚΑΣ. 230 ευρώ, μα πήγε ένα σούπερ μάρκετ, ερχόταν η κυρά, είχε το γάλα, είχε το ρύζι, είχε το τυρί, είναι είχε το πλήγο κρεατάκι. Είπα είχε, ότι ναι. Υπάρχει απώλεια εισοδήματος 70% των τριών τελευταίων μάλιστα. ετών. Μάλιστα. Είναι σε αυτή την κατηγορία. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, και δεν άκουσα αυτό να υποθεί, δεν προλάβανε να το διαβάσουν το τρίτο μνημόνιο. Ενδεχομένως, οι συνεργάτες τους δεν τους δώσαν αυτά τα στοιχεία. Συνταξιούχος λοιπόν των 500 ευρώ, που μπορεί να είναι και των 600 και των 700, κάτω των 65, και είναι 100.000 συνάνθρωποι μας αυτοί. 110.000. Δεν έχουν φωνή οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, αυτός λοιπόν χάνει 2.760 μόνο από το ΕΚΑΣ. Πάμε τώρα στο δώρο Χριστουγέννων. Έτσι. Έρχονται λοιπόν, τα Χριστούγεννα. Τώρα... Αν νομίζετε ότι θα πάρετε δώρο... Ξεχάστε το. Πάμε. Από εδώ λοιπόν χάνετε 400 ευρώ χάνει από το δώρο Χριστουγέννων. Χάνει και 400, πολύ σωστά, από το δώρο Χριστουγέννων. Πάμε, Μάγδα. Χάνει από το δώρο του Πάσχα άλλα 200 ευρώ. Ναι. Χάνει από το επίδομα Δίας άλλα 200 σύνολο. Ευρώ. Και στο σύνολο απολειών έχουμε το ποσό 3.560 ευρώ για τον άνθρωπο που παίρνει 500 είναι, ευρώ. Είναι. Δεν το χωράει ο νους μας. Δεν μπορού, το, την έχουμε ξαναδεί αυτήν την κάρτα και μας ζητάτε, να την ξαναδείξουμε. Γι' αυτό και την δείχνουμε και πάλι. Έτσι. Την είδαμε χθες και με τον κύριο Γεωργιάδη και μας έλεγε εντάξει. Ναι. Πάμε στο Γιάννη Λοσοπασί, ο οποίος είναι Θεσσαλονίκη. Θέλει να κάνει ένα σχόλιο. Ο ειδικός μας εργασιολόγος. Έλα, Γιάννη μου. Μάγδα και Γιώργο, χάνει ακόμα ναι. 15% συμμετοχή στα φάρμακα, γιατί όσοι σωστό. Χάνουν το ΕΚΑΣ συμμετέχουν μπράβο. Στο 25% και όχι στο 10%. Μπράβο, Γιάννη. Έτσι. Γι' αυτό είσαι εδώ. Αυτό σημαίνει ένα σημαντικό πρόσθετο ποσό. Ακριβώς. Όταν έχουμε λοιπόν ανθρώπους, 80ρηδες, οι οποίοι σε μηνιαία βάση έχουν ένα κόστος 200 και 300 ευρώ στα φάρμακα, καταλαβαίνει ο καθένα μας τι μάλιστα. κόστος επιπλέον τώρα. Πληρώνουν με το 15%. Μείνε μαζί μας, Γιάννη. Πάμε στην κάρτα 545. Εδώ στο 545, στην κάρτα 545, έχουμε θα δείτε με το εφάπαξ τώρα, με τα στοιχεία που έχει ο κύριος Καλάκος, ο Γενικός Διευθυντής του Ταμείου του Δημοσίου. Να δείτε, περιμένανε εφάπαξ 63.000 και θα πάρουνε πόσο. 39.900. Πολλά λεφτά χάνουν. Κάνουν το 40%. Πολλά λεφτά. Το 40%. Δικά τους λεφτά είναι. Και αν τα πάρουν. Δεν υπάρχει τρόπος να τα πάρουν άμεσα. Πάμε στην κάρτα. Πάμε στην κάρτα να δείτε εδώ τώρα... Δεν φτάνει που θα το πάρουν, Πετσοκομέρο, λοιπόν. Το εφάπαξ. Δείτε τώρα. Έχουν και την αγωνία του μήπως και δεν το πάρουμε και καθόλου, δηλαδή, κύριε Καλάκο. Αν δεν πάρουμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του 1.300, φοβάμαι έτσι. Ότι δεν θα το πάρουμε. Λοιπόν, δεν θα σας πάμε κρύβω και στους μισθούς σας σε λίγο. Ότι από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή, το είπα Γιώργο και ναι. πριν από λίγο, δεχτήκαμε πάρα πολλά μηνύματα για το εφάπαξ και είναι κάποιοι που λένε υπάρχει περίπτωση να το πάρω. Είναι καταρχάς κάποιοι που μπορεί να έχουν την ελπίδα. Να διευκρινίσω ότι οι μειώσεις αυτές ξεκινούν. Εδώ, κύριε Καλάκο, να σα πω κάτι. Γιάννη, ένα λεπτό. Ξέρω ότι είσαι μακριά. Κύριε Καλάκο. Ναι, να διευκρινίσω ότι οι μειώσεις αυτές του ΕΦΑΠΑΚ ξεκινάνε για όσους αποχώρησαν αναδρομικά από 1η 8ου του 2010 και δεν έχουν πάρει μάλιστα. βέβαια λοιπόν, το ΕΦΑΠΑΚ. Πάμε στην επόμενη κάρτα μας, γιατί θα να πούμε... Να προσθέσω κάτι ναι. για το ΕΦΑΠΑΚ σημαντικό. Έλα. Εάν στη διετία ή στην τριετία που περιμένουν να πάρουν το ΕΦΑΠΑΚ
Υπάρχουν κάποιες κοπέλες οι οποίες δεν παντρεύτηκαν στη ζωή τους για διάφορους λόγους, ναι, ή κάποιοι άντρες. Ναι. Εάν πεθάνουν, οι δικοί τους δεν μπορούν να πάρουν το εφάπαξ, γιατί αν έχουν μάνα και παίρνει σύνταξη πάνω από 450 ευρώ, μάλιστα, θεωρείται πλούσια αυτό, και δεν μπορεί, όχι, όχι, να πάρει, δεν μπορεί να πάρει το εφάπαξ. Όχι, όχι. Αυτά τα εφάπαξ χάνονται. Λοιπόν, θα το δείσουμε αμέσως μετά. Πάμε στην κάρτα. Φίλες και φίλοι, το παράδειγμα, αυτά που θα σας πούμε τώρα είναι τα τελικά. Τα τελευταία. Σε αυτή εδώ την κάρτα είναι οι μειώσεις των συντάξεων. Με τον καλό φίλο, τον Γιώργο τον Χριστόπουλο. Ξέρετε, ο Γιώργος ο Χριστόπουλος είναι μυρογνωμόνιο. 100%. Ό,τι πει, αυτό είναι. Τι κάνανε τώρα. Είναι αμήλικτη, Γιώργο. Η αριθμή είναι αμήλικτη. Μπράβο. Και δεν μπορεί να του πει με γλυκό τρόπο, δυστυχώς. Κύρια και επικουρική Μάγδα, 750 και 300. Στόπεδο. Ενώσανε κύρια και επικουρική. Γιατί το κάνανε. Εδώ ξεκινάει η αρχή του τέλους της επικουρικής σύνταξης. Μπράβο. Το επόμενο στάδιο, σημειώστε το, το λέω για πρώτη φορά. Ναι. Στα επόμενα δύο χρόνια δεν θα υφίσταται η επικουρική, θα ενσωματωθεί στην κύρια και σιγά σιγά θα υπάρχει μία σύνταξη πλέον. Λοιπόν, θα πέσει ακόμα πιο κάτω. Δείτε τώρα. Μου λέει ο Γιώργος ο Χριστόπουλος, δεν το βάλανε τυχαίο 750 συν 300 ενιαία μείωση στην σύνταξη που να χάνει 50 ευρώ το μήνα, Μάγδα, 600 το χρόνο. Ακριβώς. Συν 800 τα δώρα, απώλεια 1000. 1400. Δηλαδή, κάθε χρόνο αυτός ο οποίος παίρνει 750 ευρώ σύνταξη και 300 επικουρική, χάνει στο σύνολο το χρόνο 1,5 μισθό, 1.400. 1,5 μισθό περίπου. Δηλαδή χάνει 1,5 δύο κύριες σχεδόν. Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν υποστεί διπλή ζημιά, γιατί προστίθεται και το μετοχικό ταμείο πολιτικών υπαλλήλων. Δύο μήνες δηλαδή τους χαρίζει την Τρόικα. Έτσι. Έτσι. Όλοι οι συνταξιούχοι χάνουν 800 ευρώ, διότι είναι δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας. Που είχε ήδη περικοπεί, μπράβο, και είχε φτάσει σε αυτό το ποσό. Έτσι. Πόσο χάνουν σταδιακά τώρα όλοι οι Έλληνες συνταξιούχοι? Χάνουν 50 ευρώ αν η σύνταξή τους είναι 750 ή 300 επικουρική. 61 ευρώ. 61 ευρώ αν η σύνταξή τους είναι 980 συν 250 επικουρική. Δηλαδή πάνω από τα 1.100 ευρώ, έτσι. 159 ευρώ χάνουν όσοι έχουν σύνταξη 1.370 ευρώ συν την επικουρική τους 280 δηλαδή, ευρώ. Δηλαδή όσοι είναι γύρω στα 1.500 ευρώ χάνουν το μήνα 159. 160. Ξέρετε πόσο είναι το χρόνο? 2.708. Αυτά, προσέξτε να δείτε, δεν είναι μόνο το θαύμα των θαυμάτων που έγινε. Πού έγινε που έβαλε τα ψάρια και τα έκανε το ένα ψάρι? Ναι, 12. Πού έγινε, βρε παιδιά, το θαύμα? Στην Γαλιλαία, δεν έγινε? Γαλιλαία. Σωστός. Άντε, μπράβο. Σωστός. Λοιπόν, η Τρόικα έχει κάνει το απίστευτο θαύμα. Τα 159 στα κάνει για δευτερόλεπτα 2.708, Γιάννη Σοπασί. Απόλυα έτους. Είναι, Γιώργο, είναι τα ασφαλιστικά ταμεία έτοιμα αυτή τη στιγμή, όχι, μηχανογραφικά, όχι, για να αποδώσουν αυτές τις μειώσεις, όχι, ή θα έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες λάθη και θα τρέχουν, ναι, οι συνταξιούχοι στα ασφαλιστικά ταμεία και θα χαθούν δεκάδες χιλιάδες εργατοώρες για να βρεθεί μία άκρη. Δεν, γιατί έτοιμα, εγώ από την πείρα μου γνωρίζω ότι κάποια επικουρικά ταμεία δεν έχουν ούτε καν μηχανογράφηση. Σωστό. Πώς θα δώσουν, πείτε, τα ποσά αυτά, γιατί, στα ταμεία κύριας ασφάλισης να γίνει η εσωμάτωση? Γιατί το λέει τώρα ο Γιάννης Σοπασί? Είναι σοβαρή η καταγγελία αυτή για τη μηχανογράφηση. Διότι την Παρασκευή, είναι μπάχαλο. Δεν είναι καταγγελία, είναι επισήμαση. Την Παρασκευή ο Βρούτσης, να σας τα πω, δεν είναι τυχαίο, και το είχαμε κουβεντιάσει με τον Γιώργο τον Χριστόπουλο. Την Παρασκευή ο Βρούτσης κάλεσε όλους τους διοικητές των ταμείων και τους λέει: εάν μέχρι 10 και 10 Δεκεμβρίου δεν έχετε ετοιμάσει τους πίνακες που έχει ο Αυτιάς, θα φύγετε. Ναι, και για έναν επιλογό λόγο, ότι οι δηλώσεις φορολογικές θα πρέπει να συμπεριλάβουν τον καινούριο χρόνο, τα νέα στοιχεία. Σύνταξη: 1.480 κύρια συν 330 επικουρική, 181 το μήνα, 2.170 το χρόνο συν τα δώρα 2.972. Σύνολο περικοπής σύνταξης, εδώ σας θέλω κύριε Χριστόπουλο, 5.384 ευρώ. Σας ρωτώ, δεν χάνει το κράτος έσοδα? Δεν χάνουν τα ασφαλιστικά ταμεία λεφτά? Μα η λογική στο πρώτο, στην πρώτη τάξη του γυμνασίου, ναι, αν τα βάλεις κάτω με
το ένα και την επίπτωση του άλλου θα το αντιληφθεί. Και οι πρωτοετής βέβαια σίγουρα έχουν να κραυγάσουν. Οι πρωτοετής συνολικών σχολών. Είναι λογικό, είναι δυνατόν, Γιώργο, να αντιμετωπίζει μια ύφεση σορευτικά που θα φτάσουμε στο 25% στο τέλος του σε ένα μήνα. Σορευτικά στα 3-4 χρόνια. Σορευτικά ύφεση. Απόλυτα δηλαδή το 1/4 του εισοδήματος. Το 1/4 του εισοδήματός. Ακριβώς. Και παράλληλα με μια τέτοια ύφεση και να πυροβολείς. Και να πυροβολείς ποιο? Το αυτονόητο. Τη λογική. Και στο έχω ξαναπεί εδώ, το έχουμε ξανακουβεντιάσει. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει. Και ο Ομπάμα ακόμη το αντιλαμβάνεται ότι ο Κέινς είχε θεραπεύσει και είχε σώσει τον Ρούσβελτ, γιατί ο Χούβερ δεν τον άκουσε και έβαζε φόρους, αύξανε τα επιτόκια σε μια κατάσταση που ήταν το κράχ. Πάμε εδώ τώρα. Λοιπόν, λογική, φορολογία. Φορολογία. Ένα λεπτό, Γιάννη. Κόντρα στην μείωση ακριβώς αυτών των πραγμάτων. Και από εδώ πίσω, αυτό που είπες, Γιώργο, το 5.384. Πολλά λεφτά. Θα λείψει από τη δυνατότητα να πάει η νοικοκυρά. Από παντού. Να αντιμετωπίσει τα φαρμακά της. Σωστό. Το παιδί να πάει στο φροντιστήριο. Εκτίμησή μου είναι, κύριε Χριστόπουλε. Να ζήσει αξιοπρεπώς. Ναι, Γιάννη. Εκτίμησή μου, κύριε Χριστόπουλε, είναι ότι θα έχουμε παρατεταμένη ύφεση. Τα παιδιά μας θα φύγουν μετανάστες. Ήδη 117.000 αιτήσεις παιδιών Ελλήνων επιστημών υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο και ζητάνε δουλειά σε όλο τον κόσμο. Θα φύγουν όλοι οι επιστήμονες, όλος ο παραγωγικός ιστός της χώρας θα φύγει στο εξωτερικό. Κάποια στιγμή θα στέλνουν αυτά τα παιδιά τους άδειλους πόρους, δηλαδή το συνάλλαγμά τους όπως έγινε και στο παρελθόν, και τότε σταδιακά θα αρχίσει η ανάκαμψη. Γιάννη, εύχομαι Γιάννη, να δούνε επενδύσεις γρήγορα. Ναι. Γιάννη, το καιρό εκείνο. Τώρα και η Γερμανία έχει προβλήματα, και η Αυστραλία έχει προβλήματα, και η Αμερική έχει προβλήματα, έτσι, και οι άλλες χώρες. Πάντως, Γιώργο, σίγουρα. Και οι Βρετανοί. Φεύγουν στις αραβικές χώρες. Φεύγουν στο Ντουμπάι, φεύγουν στο Κατάρ. Λοιπόν. Φεύγουν στη Λιβύη. Πάμε τώρα. Κύριε Σοβασί, Γιώργο, ένας γιατρός στην Ελλάδα που θα βρει τώρα δουλειά θα πάρει λιγότερο από 1.000 ευρώ. Ένας γιατρός ο οποίος θα φύγει στη Γερμανία ή στο Ντουμπάι που το ανέφερε. 586 είναι. Ναι, 586. Θα πάρει το λιγότερο 4.500 ευρώ. Πάρε κοιτάξτε το πόση διαφορά έχει, Γιώργο. Και το πηγαίνουν στο εξωτερικό, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, για να ζήσουν την οικογένειά τους στην Ελλάδα. Είναι σύγχρονη μετανάστες του 2012. Λοιπόν, να αφήσουμε τα σχόλια τώρα. Πολύ σωστές οι παρατηρήσεις. Γιώργο, όχι, δεν αφορά εσένα. Την πραγματικότητα, δεν αφορά εσένα, αφορά όλους μας να δώσουμε ειδήσεις. Παιδιά, πάμε στα ειδικά μισθολόγια. Κάρτα 549. Είπαμε για συντάξεις, είπαμε για οικογένειες με δύο παιδιά. Πάμε στα ειδικά μισθολόγια. Και θα πάμε και στον καλεσμένο μας στο στούντιο. Ένοπλες δυνάμεις. Ελάτε τώρα. Κυρία, εμείς δεν είμαστε ειδικό μισθολόγιο, βγάλτε μας έξω. Εάν θεωρείτε κάποιος με 570 και 600 ευρώ που σκοτώνεται στον δρόμο, ότι είναι ειδικό μισθολόγιο. Έτσι. Αυτός ο οποίος το έγραψε ειδικό μισθολόγιο πρέπει να είναι τρελός. Λοιπόν, πάμε στα ειδικά μας. Ένοπλες δυνάμεις. Και έχουμε κάρτα και τον 549. Κοντά μας. Λοιπόν, Μάγδα. Ξεκινάμε λοιπόν. Οι βασικοί μισθοί μειώνονται από 3 έως 20% στις ένοπλες δυνάμεις. Δηλαδή 10 ευρώ έως 460 το μήνα. Επίσης, 9% έως 28% μειώνονται και τα επιδόματά τους. Και σε λίγα δευτερόλεπτα θα δούμε τον κύριο Τσουκαράκη δηλαδή, από την αίθουσα σύνταξης να μας κάνει το πρώτο του σχόλιο. Δηλαδή έχουμε και 20% μείωση των βασικών μισθών και 28% των επιδομάτων. Και ζητάει, προσέξτε τώρα, τι ζητάει. Λέει, πάρε το αεροπλάνο να πάει να φυλάξεις τα σύνορα για να πάρεις 720 ευρώ. Και κάποιοι άλλοι, κύριοι, έχουν εισαγωγικό μισθό 1.900 ευρώ. Όσο παίρνει η καθαρίστρια της Βουλής, θα παίρνει ο αρχηγός του ΓΕΘΑ. Πώς είπατε? Όσα παίρνει η καθαρίστρια της Βουλής, παίρνει ο αρχηγός του ενόπλων δυνάμεων. Πόσο παίρνει η καθαρίστρια στη Βουλή πρώτο μισθό, κύριε Καλάκο? Πώς. Πάνω από 2.000. Η καθαρίστρια στη Βουλή πάνω από 2.000. Ή βαριακούω καλά. Όσα πιάς μπορεί να βαριακούω καλά. Αλλά για να ξανακούσω. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ θα παίρνει όσα η καθαρίστρια στη Βουλή. Ωραία πράγματα. Το κατάφερε η Τρόικα. Πάμε στον κύριο Τσουκαράκη. Και όσο και ο γυμναστής στη Βουλή. Μάλιστα. Καλημέρα, κύριε Τσουκαράκη. Καλημέρα λοιπόν στον κύριο Τσουκαράκη. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας είναι ένας. Οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων είναι τέσσερις. Είναι τρεις. Αυτοί θα παίρνουν 1.698, όχι 1.872 που παίρνει ο ΑΓΕΘΑ. 1.698 ευρώ είναι ο βασικός μισθός του αντιστρατήγου, των αρχηγών
των γενικών επιτελείων. Μπράβο. Εάν κατέβουμε τις κλίμακες, γιατί το μνημόνιο μιλάει για βαλκανοποίηση των μισθών και βαλκανοποίηση των μισθών και των στρατιωτικών. Ο αντιπολογαγός 875. Ο Βέλγος Λοχίας παίρνει 2.080 ευρώ. Ο Ιρλανδός 3.596 ευρώ. Ο Βούλγαρος, γιατί εκεί θα μας πάνε, 230 ευρώ είναι ο βασικός του μισθός αυτή τη στιγμή. Μιλάνε λοιπόν για ένοπλες δυνάμεις με αξιόμαχο της τάξης των 230 ευρώ. Προφανώς, το λέμε και το ξαναλέμε, θέλουν να αποδυναμώσουν τις ένοπλες δυνάμεις. Έχω εδώ. Θέλουν να ενισχυροποιήσουν τις ένοπλες δυνάμεις. Έχω εδώ. Ντροπή τους. Αντί να κάτσουν να σκύψουν να δουν τα προβλήματα των στρατιωτικών. Και δεν είναι ότι παίρνουν ένα αεροπλάνο για να πάνε να επιτελέσουν το καθήκον τους στην Παραμεθόδο και στον Εύρο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ακόμα και στην Αττική, συνάδελφοί μου, οι συνοδοί στρατιωτικών σκύλων, οι οποίοι καλούνται το βράδυ, το βράδυ να κάνουν περιπολία 12-2-2-4 και να μετακινηθούν με τα δικά τους οχήματα την ώρα που η βενζίνη έχει πάρει τον ανήφορο. Έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν με 230 ευρώ όχι μόνο δεν θα μπορούν να ζήσουν, αλλά θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά να βρουν όχι μαύρη εργασία. Θα τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι, κύριοι. Θα τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι πολύ σύντομα. Να ξέρετε κάτι, χθες μου τηλεφώνησαν οι λιμενικοί από τη Σάμο, από την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Μου το είπε και ο Νότος ο Βαλαιοντής, ο εκδότης του Σαμιακού Τύπου. Βάλανε από την τσέπη τους καύσιμα για να πάνε να κάνουν περιπολία για λαθρομετανάστες. Και πολλοί άλλοι, είπατε για τους σκύλους του λιμενικού. Το ξέρετε ότι για 11 μήνες ήταν απλήρωτοι αυτοί που είχαν τα σκυλιά, διότι αυτά τα σκυλιά πιάνουν ναρκωτικά και εντοπίζουν ναρκωτικά και ούτω καθεξής. Τα σκυλιά, κύριε Αυτιά, είναι όπλα. Μπράβο. Θεωρούνται όπλα. Μπράβο. Πρέπει να τα φυλάνε όπως φυλάμε τα όπλα μας. Έτσι ακριβώς. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, λιμοκτονούν για να μπορούν να ταΐσουν τα σκυλιά τους. Λοιπόν, έχω το εδώ... μόνο που μπορούμε να πούμε είναι έσχος και ντροπή. Λοιπόν. Αντί να κάτσουν να σκύψουν, κοιτάνε το γκούτσι και το ρολόι που φοράνε. Έσχος και ντροπή. Και να σας πω κάτι. Ο κύριος Μαρκόπουλος, προς τιμή του, τον Αλεξάνδρο των Ελλήνων, έφερε προχθές, το παρακολουθήσαμε στη Βουλή, το αγγλικό κείμενο που οι τροϊκάνες δυνάστες λέγανε ότι αυτή θα είναι η μισθή των στρατιωτικών σας. Έσχος και ντροπή, λοιπόν. Έτσι, αυτή είναι η πολιτική που ασκούνε. Βλέπω εδώ. Κλείνουν τα αυτιά στους Έλληνες πολίτες, στους πολίτες τους, στο λαό τους και ανοίγουν διάπλατα και παίρνουν εντολές από τους ξένους. Μάλιστα. Έσχος. Βλέπω εδώ ο ανθιπολογαγός, Μάγδα, τους πίνακες που έχεις κάνει, θα παίρνει 875 ευρώ. Αν μπορούμε να δείξουμε. Λοιπόν, την πάμε γρήγορα καρτούλα. Τώρα να δούμε εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις, να δούμε τους πανεπιστημιακούς, δηλαδή αυτούς οι οποίοι μαθαίνουν γράμματα τα παιδιά. Και σε λίγο, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών θα μας πει για επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, για τα τέλη κυκλοφορίας που από την Πέμπτη θα πρέπει να τα αγοράσει ο Έλληνας και πολλά άλλα τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και το θέμα των αποδείξεων. Σας είπα ότι αυτό που διαβάσατε ενδεχομένως στις εφημερίδες, ότι ο Έλληνας πρέπει να έχει το 25% των αποδείξεων του εισοδήματός του σε αποδείξεις, αυτό μάλλον καταρρύπτεται, γιατί δεν έχει υπόλοιπο ο Έλληνας να έχει για τις αποδείξεις το 25%. Δεν μπορεί και είναι λογικό. Συν τα άλλα, τα αναγκαία που δεν είναι μέσα στις αποδείξεις και οπωσδήποτε τα ξοδεύει, δεν έχει ΔΕΗ, δεν έχει ρεύμα, ακριβώς, δεν έχει λογαριασμό, δεν έχει φάρμακα, δεν έχει τα οποία ουσιαστικά. Να το πούμε και λίγο πιο απλά. Δεν μπορεί 2 εκατομμύρια Έλληνες οι οποίοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας να συγκεντρώσουν αποδείξεις όταν πραγματικά πεινάνε και φεύγουν τα παιδιά τους από το σπίτι το πρωί χωρίς να έχουν πιει ένα ποτήρι γάλα. Πάμε. Αυτός ο άνθρωπος είναι φύση αδύνατο να μαζέψει αποδείξεις. Ο μισθός θα εξαντλείται στις λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Σωστό. Τα πανεπιστήμια. ΔΕΗ, ΟΤΕ, κοινόχρηστα. Οι πανεπιστημιακοί χάνουν 315 ευρώ το μήνα από το μισθό και 190 από τα επιδόματα. Οι γιατροί του ΕΣΥ, πάμε στην επόμενη κάρτα, την 551. Οι γιατροί του ΕΣΥ χάνουν έως 385 ευρώ το μήνα από το μισθό, χάνουν 50 ευρώ από την πάγια αποζημίωση και χάνουν και τα μισά χρήματα από τις εφημερίες. Οι δικαστικοί χάνουν περίπου 1.120 ευρώ το μήνα. Και του λέει, τράβαμε 1.100 ευρώ, να κάνεις το δικαστή στην Κάσο, την Κάρπαθο, τη Σάμο, τη Χίο, τη Μυτιλίνη. Εκεί που η νομοθεσία, ο νομοθέτης, έχει το αδέκαστο, έχει την ερώτερη από τις τρεις εξουσίες, Γιώργο. Ακριβώς. Πρόεδρος Αρείου Πάγου, μπορεί να, ή και οι μεγάλοι δικαστές, μπορεί να έχουν αυτό το κύρος της ανεξαρτησίας και ιδίως της αμεροληψίας. Έτσι.
Έτσι, σε ό,τι σημαίνει αυτό. Ακριβώς. Είναι δυνατόν, είναι ταγμένοι, ταγμένοι να υπηρετούν ποιο, το ιερότερο. Σωστό. Το ιερότερο. Εδώ υπάρχει ένα παράδειγμα των μισθωτών έναντι της δικαιοσύνης, διότι μόλις έφτασε το κακό στην πόρτα τους, ο Άριος Πάγος συνεδρίασε και τους έβγαλαν τις συνταγματικές τις μειώσεις. Επί δύο χρόνια που περικόπτονται και εξαθλιώνονται μισθοί και συντάξεις. Ναι, το Συμβούλιο Επικρατείας το έχει κλείνει νόμιμο. Ναι, στους άλλους τομείς δεν έχουν συνέβη βγάλει πολλές αποφάσεις στα δικαστήρια υπέρ του εργαζομένου. Πάρα πολλές. Σοριδών. Πρωτοδικία. Και δίκαια στα δάνεια κλπ. Πάμε στους αστυνομικούς τώρα. Εδώ υπάρχει το εξής. Ανοίξαμε το μνημόνιο για να δούμε τι προβλέπει για τις ένοπλες δυνάμεις, τι προβλέπει για τους πυροσβέστες, τι προβλέπει για τους λιμενικούς. Τι προβλέπει για αυτούς που αποτελούν τον πυλώνα της χώρας. Ο πυλώνας ενός κράτους είναι η αστυνομία, είναι οι ένοπλες δυνάμεις, είναι η παιδεία, είναι η υγεία, είναι η δικαιοσύνη, είναι οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι καταδαφίστηκαν με βάση το τέλος των τριετιών κλπ. Κλπ. Και τα 586 ευρώ. Και θα δείτε τι κακό έχει γίνει με τις τριετίες. Μιλάμε δηλαδή για μια απώλεια μισθών όπως τα ετοιμάσαμε με τον κύριο Χριστόπουλο και την κυρία Τσέκου γύρω στα 380 ευρώ το μήνα. Και πάμε να δούμε λοιπόν στο μνημόνιο τους αστυνομικούς. Και τι προκύπτει. 2,60 ευρώ μεικτά. Κύριε Αθιέ, για τα βραδινά. 2,93 ήταν το είχε κάνει ο κύριος Χρυσοχοίδης πριν από πάρα πολλά χρόνια την πρώτη θητεία του. Ναι. Σήμερα ήρθαν λοιπόν 0,33 λεπτά, ακούστε, γιατί έσχος μιλάμε, να το αφαιρέσουν από τη νυχτερινή εργασία. Ναι, μειώνουν ναι. Τους συντελεστές στους βασικούς μισθούς, μειώνουν τα επιδόματα, φτάσαν έναν στη φύλακα που δουλεύει το βράδυ να του δίνουν 680 ευρώ το μήνα. Δείτε ένα παράδειγμα. Και όταν τους ρωτήσαμε, τους βουλευτές, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, πώς θα ζήσουμε, δεν ήξεραν να μας απαντήσουν. Να πω όμως το χειρότερο ακόμα που έχουν κάνει. Ποιο? Φτιάξαμε ένα ταμείο πριν από χρόνια, το Ταμείο Αρρωγής. Δίνουμε χρήματα μόνο από την τσέπη μας. Καμία κρατική επιχορήγηση. Δείτε τώρα. Και μας το κούρεψαν γι' αυτό. Δείτε μας κλέψαν τα χρήματά μας. Δείτε. Να δείξουμε λοιπόν στον κόσμο τι χάνει ο αστυνομικός, τον οποίο καλεί για να του σώσει τη ζωή. Έτσι αυτή θα του σώσει τη ζωή. Αυτή χρόνια. Τώρα. Αυτή είναι η κατάτια. Λοιπόν, με 36 χρόνια και 4 παιδιά, ένας αστυνομικός σήμερα παίρνει 1.550 ευρώ μεικτά. Όμως, λόγω των μειώσεων, από 1η 8ου του 12 θα πρέπει να αφαιρεθούν από το μισθό του 300 ευρώ. Αυτά τα 300 ευρώ το Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών θα τα κάνει σούμα στο τέλος του χρόνου ή το μήνα όπου να είναι δηλαδή. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν το Δεκέμβριο με βάση 400 ευρώ που πληρώνει Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο είναι 5 μήνες κύριε Χριστόπουλε. 3, 5, 15. Πόσα παίρνει? 1.550. Θα βάλει και από τη ζέπη του τέλος. Δηλαδή το Δεκέμβριο που περίμενε να πάρει δώρο. Σας το είπα, θα κληθούμε να πληρώσουμε στο τέλος. Δηλαδή. Θα κληθούμε και να πληρώσουμε. Το Δεκέμβριο και να δω τον κύριο Σιάννη, τον καλό μας συνάδελφο, ο οποίος είναι μαζί μας σήμερα. Να χαιρετήσουμε τον κύριο Σοπασί. Ακριβώς. Για να μπει στη θέση του κύριου Σιάννη και να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Γιάννη, σε για τις ηλικίες θα πρέπει να πούμε, Γιώργο, δύο κουβέντες για τις ηλικίες. Να περιμένουν δυστυχώς οι υποψήφοι συνταξιούχοι ντόμινων αλλαγών ανά δύο χρόνια σε όλες τις κατηγορίες προϋποθέσεων συνταξιοδότησης από 1η-1η 13 και μετά. Σε ευχαριστώ θερμά, όσοι θεμελιώνουν μέχρι 31/12 το 2012 μάλλον θα το αποφύγουν. Οι υπόλοιποι έτσι, θα οδεύσουν μεταβατικά στα 67 για να πάρουν σύνταξη. Θα το δούμε, Γιάννη. Σε ευχαριστώ θερμά. Να καλημερίσω τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών. Καλημέρα, κύριε Γιάννη. Καλά είστε. Πώς πάμε? Όλα καλά με το πετρέλαιο. Βρήκαν άκρη με το πετρέλαιο θέρμανσης, φίλες και φίλοι. Θα πω το εξής. Ήταν διάτριτο το σχήμα. Είχα μια κουβέντα χθες με τον Γιώργο τον Μαυραγάνη, τον Υφυπουργό Οικονομικών. Λοιπόν, το δουλέψατε καλά, το πήγατε καλά. Θα δώσουμε αποκλειστικές πληροφορίες, φίλες και φίλοι, τι γίνεται με τα τέλη κυκλοφορίας, τι γίνεται με το πετρέλαιο θέρμανσης. Για να δούμε και τον συνάδελφό μας, τον κύριο Σιάννη. Για να τον καλημερίσω. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, Γιάννη μου, τι κάνεις, καλά. Παναγιώτης. Παναγιώτη, ναι. Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, ξεκινάτε αύριο και θα πάτε και καλά, από ό,τι μαθαίνω, έτσι. Εγώ έχω ένα βασικό ερώτημα, γιατί παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή και αντιλαμβάνομαι ότι κάνετε εξαιρετική δουλειά παρουσιάζοντας όλα αυτά τα στοιχεία που είναι πολύ μελετημένα. Γιατί πολύ λίγοι αντιλαμβάνονται τι θα συμβεί με αυτό το μνημόνιο το επόμενο διάστημα στη χώρα. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γενικό Γραμματέα και θα ξεκινήσω από εκεί. Θα τα πούμε μετά για την εφημερίδα. Μην σας επιτρέψω από το πρόγραμμά σας.
Υποτίθεται, ως απλός πολίτης ρωτώ, ούτε καν ως δημοσιογράφος, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης έγινε η εξίσωση του φόρου για να καταπολεμηθεί το λαθρεμπόριο. Δεν θα έπρεπε κανονικά μια πολιτεία που σέβεται τον εαυτό της να βρει ένα τρόπο να μας επιστρέψει όσοι καταναλώνουμε πετρέλαιο θέρμανσης και δεν κάνουμε λαθρεμπόριο πετρελαίου θέρμανσης τα χρήματα τα οποία μας παίρνει, διότι πρόκειται περί ντροπής κατά τη γνώμη μου. Αυτό είναι ένα κέριο ερώτημα, έτσι, πότε θα επιστραφούν τα λεφτά του λαθρεμπορίου. Ακριβώς. Έτσι. Δηλαδή, μην κάνουμε παντιέρα την αδυναμία αυτού του κράτους. Την πληρώνουμε όλοι μας, περάσανε από πάνω μας και μας ισοπεδώσανε. Αλλά κάπου πρέπει να μπει μια τελεία. Λέει το εξής απλό ο Παναγιώτης Οσιάνης και το θέτει όπως το θέτει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Σωστό. Το κράτος δεν μπορεί να πιάσει τη φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο. Έρχεται και μου λέει: ξέρεις τι, θα εξισώσω, θα πληρώσει παραπάνω και δεν μπορώ να κάνω σωστά τη δουλειά μου. Και λέει: τα λεφτά που θα βγάλει το κράτος από την πάταξη του λαθρεμπορίου, που αν γίνει αυτό, εγώ θα γίνω αεροπόρος. Λοιπόν, μακάρι να το κάνει, να το πετύχει το Υπουργείο, θα επιστραφούν αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, θα μειωθεί η τιμή του πετρελαίου γενικά. Κοιτάξτε, καταρχήν, για πρώτη φορά νομίζω ότι γίνονται πολλές ενέργειες σε σχέση με την πάταξη του λαθρεμπορίου. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο είχε ξεκινήσει με τον νόμο πριν το Πάσχα και τώρα υλοποιούνται πολλές υπουργικές αποφάσεις οι οποίες έλειπαν. Και έτσι έχουμε και την ιχνηθέτηση και το GPS και την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένα εισπρακτικό μέτρο η εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Είναι μέσα σε ένα πλαίσιο διαφόρων ενεργειών που γίνονται. Είναι μόνο εισπρακτικό μέτρο. Με συγχωρείτε, δεν θέλω να είμαι αγενής. Η εκπομπή ανήκει στον Γιώργο τον Αυτιά που την κάνει εξαιρετικά. Αλλά είναι μόνο εισπρακτικό μέτρο, τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα μείνουμε τώρα, Παναγιώτη, έχουμε τα νέα στοιχεία. Και αρκετοί συμφωνούν με αυτό το οποίο λες. Οι περισσότεροι από εδώ, αν γίνει μια μέτρηση, θα πούμε ναι, είναι εισπρακτικό. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Θέλω να πάμε στην κάρτα 480 έως 483. Παναγιώτη, υπάρχει μια είδηση για τα σχολιά. Τελικώς βρέθηκαν 80 εκατομμύρια για να μπει πετρέλαιο, γιατί θα κλείναν τα σχολεία στη Βόρειο Ελλάδα. Είναι καλή είδηση αυτή. Την μεταδώσαμε από τη Βουλή, το είπε χθες ο κύριος Στυλιανίδης και έτσι δεν θα παγώσουν τα παιδιά. Εγώ όμως θα αρχίσω να ανακουφίζομαι, ναι, όταν αυτή η ελληνική πολιτεία αποφασίσει, ναι, ότι οι δημόσιες δομές της πρέπει να απεξαρτηθούν από, μπράβο, πετρέλαιο και να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης, πιο οικολογικούς και πιο συνετούς οικονομικά, ώστε να υπάρχει ένα πρόγραμμα. Έτσι. Αυτή η εθνική αφήγηση, Γιώργο μου, λείπει αυτή τη στιγμή από το κόσμο. Κανείς δεν κάνει ούτε ένα μικρό βηματάκι για να απεξαρτηθούμε επιτέλους από το πανάκριβο πετρέλαιο που καταστρέφει και τον πλανήτη. Ακριβώς. Τώρα, πάμε στον κύριο Χριστόπουλο. Υπήρχε ένα θέμα, κύριε Χριστόπουλε. Πώς θα πάρει επίδομα πετρελαίου θέρμανσης αυτός που δεν είχε υποβάλει φορολογική δήλωση και ήταν έως τα 6.000 ευρώ και πάντα λέγατε εσείς να υποβάλλετε φορολογική δήλωση, ακόμη και αν είναι μηδενική, γιατί αν έρθει η ώρα να πάρετε ένα επίδομα από το κράτος, πρέπει να έχετε την πιστοποίηση ότι δεν έχετε εισοδήματα. Γιώργο, αυτό το πρόβλημα, ναι, αυτό το πρόβλημα έσκυψε πολύ ο παριστάμενος σήμερα γενικός. Και ο υπουργός, ο Γιώργος Μαυραγκάνης. Έτσι. Διότι δεύτερο, δεν μπορούσε να τιμωρηθεί, ναι, εκείνος ο οποίος από τον νόμο. Μπράβο. Από τον νόμο. Γι' αυτό και τώρα αυτή η λύση, χωρίς να τρέξει να πάει στην εφορία να κάνει, ναι, ναι, δήλωση, ενώ δεν όφιλε, έβαλε ο γενικός ένα πεδίο που θα μας τα πει αναλυτικά για να λυθεί. Και γίνεται αυτό το πράγμα μια χαρά. Δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν θα ταλαιπωρηθεί και δεν θα αδικηθεί εκείνος που από τον νόμο. Το δεύτερο ήταν οι πολυκατοικίες με την αυτόνομη θέρμανση, αλλά θα σας πει η Μάγδα τώρα, φίλες και φίλοι, ανά περιοχή, ποια θα είναι η επιστροφή των χρημάτων που θα πάρετε από πλευράς κράτους, θα πει ο Παναγιώτης Οσιάνης. Και πότε θα δοθούν αυτά τα λεφτά, θα μας τα πει ο Γενικός σε λίγο. Και θέλω ο Παναγιώτης στο πενταπλό να είναι μαζί μας. Αυτό θα πει και, λοιπόν, ο κύριος Παπαχατζής όμως, Γιώργο, που, μπράβο, είναι εδώ αρκετή ώρα και παρακολουθεί όλη την κουβέντα και να τον καλημερίσουμε. Κύριε Παπαχατζή, καλημέρα. Καλημέρα. Είστε από το Σύλλογο Εργαζομένων στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης. Είναι χιλιάδες άνθρωποι που εργάζονται εκεί. Την Ελλάδα. Και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνιούν, έτσι, Γιώργο, για το αν τελικά θα κρατήσουν τη δουλειά τους ή όχι. Δύο λεφτά. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δέχονται και αυτοί τους φόρους, τις μειώσεις και την αγωνία. Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην δέχεται αυτή την πίεση. Λοιπόν, κύριε Παπαχατζή, μια καλημέρα και από εσάς. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Να είσαι καλά, εκπροσωπείς χιλιάδες κόσμο. Θέλω να πάμε να δούμε τι επιστροφή επιδόματος θα έχουν σε όλη την Ελλάδα. Πρώτη ζώνη, Μάγδα, ποιες είναι οι περιοχές. Πρώτη ζώνη λαμβάνετε 840 ευρώ. Καταρχήν έχετε δικαίωμα για τα 840 ευρώ. Ναι. Και είναι περιοχές Γρεβενών, Κοζάνης, Φλόρινας, ναι, Καστοριάς και Δράμας. Μπράβο. Πάμε στη δεύτερη ζώνη. Γιώργο,
αυτό έχει βγάζει, ανεβάζει την οροφή σε 3.000 λίτρα. Έτσι, δηλαδή αυτό αντιστοιχεί σε 3.000 λίτρα. Μπράβο. Πάμε στη δεύτερη ζώνη. 504 ευρώ εδώ και έχουμε Αρκαδία, Ιωάννινα, Πέλα, Εύρος, Σέρες, Ροδόπη, Ευρυτανία, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Πιερία, Ημαθία, Πέλα, Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Χαλκιδική, Σέρες, Καβάλα και Ξάνθη. Μπράβο. Πάμε και στην τρίτη ζώνη. Εδώ πόσο πετρέλαιο θα μπορεί να πάρει κάποιος? Γύρω στα 1.800. Επειδή δεν έχουμε μαζί περίπου 1.800 πίνακα, λίτρα είναι, ναι. Όπως το πει ο κύριος Γενικός. Πάμε στην τρίτη ζώνη. Στην τρίτη ζώνη. 269 ευρώ η τρίτη ζώνη. Αττική, Κορινθία, Ηλία, Εχαΐα, Ετωλοκαρνανία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Βιωτία, Εύβοια, Μαγνησία, Λέσβος, Χίος, Κέρκυρα, Λευκάδα, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα και Άρτα. Να ρωτήσω κάτι. Καθίστε κύριε Χριστόπουλε. Ναι. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Η τρίτη ζώνη είναι η Φλόριντα της Ελλάδος. Δεν έχει ορεινά χωριά. Πώς η Κέρκυρα. Μαγνησία, η Κέρκυρα. Έτσι. Δηλαδή η Κορινθία δεν έχει ορεινές περιοχές. Είναι ηλιόλουστη και στους 40 βαθμούς. Είναι σωστό. Θα τα δούμε όλα μαζί. Για και να τα θέσουμε και ως ερωτήματα και στον κύριο Γενικό. Και η τέταρτη ζώνη. Πάμε και στην τέταρτη ζώνη. Εδώ έχουμε 168 ευρώ και είναι εδώ. Κρήτη, Δωδεκάνησα, Σάμος, Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Ιθάκη και νησιά Σαρονικού. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να κάτσουμε τώρα. Για να δούμε. Μικρή διόρθωση. Βεβαίως. Η Βρετανία είναι στην πρώτη ζώνη, όχι στη δεύτερη. Ναι. Α, η Βρετανία στην πρώτη ζώνη. Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, είναι ο Γενικός εδώ. Να έχουμε τον Παναγιώτη μαζί μας, να έχουμε τον κύριο Καλάκο, να έχουμε τον κύριο Χριστόπουλο. Ακριβώς. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Με ρωτάτε, ο Παναγιώτης από ποια εφημερίδα είναι? Είναι από τις 6 μέρες, η οποία θα αρχίσει από αύριο. Θα είναι μαζί μας, θα είναι στα περίπτερα. Λοιπόν, πάμε με το Γενικό. Κύριε Γενικέ. Από την Πέμπτη έχουμε τα τέλη κυκλοφορίας. Σωστά? Τα τέλη κυκλοφορίας θα τα έχουμε πράγματι από την επόμενη εβδομάδα. Περιμέναμε τις διατάξεις οι οποίες ψηφίστηκαν την Τετάρτη. Σωστό. Για να μπορέσει να υπογραφεί η Υπουργική Απόφαση έπρεπε να πάρει και ΦΕΚ. Ναι. Νομίζω ότι πήρε ΦΕΚ την Παρασκευή. Αν δεν πήρε, παίρνει ΦΕΚ. Πήρε την Παρασκευή. Πήρε ΦΕΚ, ναι. Αν πήρε την Παρασκευή, οπότε από Δευτέρα μπορούν να υπογραφούν και οι δύο υπουργικές αποφάσεις. Αν έχεις παραδώσει τις πινακίδες και πας και πληρώσεις, πότε τις παίρνεις, κύριε Γενικέ, πίσω? Έχω παραδώσει. Αμέσως τις παίρνεις πίσω. Ναι, νομίζω από την εφορία του. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τη διαδικασία. Θέλει να πάει ο κύριος Χριστόπουλος να πάρει τα τέλη κυκλοφορίας. Πάει στην τράπεζα, δίνει το ποσό, έχει μαζί του την άδεια κυκλοφορίας και τι άλλο. Δύο τρόποι. Ο ένας είναι να πάει στην Γενική Γραμματεία στο site μας, στο ίντερνετ. Μάλιστα. Και να βάλει είτε με κωδικό στο ταξινέτ, είτε με τον αριθμό κυκλοφορίας και τον αφημί του ιδιοκτήτη. Και θα δει το ειδοποιητήριο, το τυπώνει, το έχει μαζί του, βλέπει ακριβώς πόσο έχει να πληρώσει. Αν θέλει μάλιστα και έχει μέσω web banking να μπορέσει να πληρώσει, πληρώνει και ξενιάζει. Αλλιώς, είτε με τυπωμένο από τη Γενική Γραμματεία, είτε με την άδεια κυκλοφορίας, αυτό όμως θα το κάνουν οι τράπεζες, ενδεχομένως όχι όλες, όχι όλες τις τράπεζες, αλλά οι περισσότερες θα το κάνουν, έχουμε συνεργασία μαζί τους, τότε πηγαίνει στην τράπεζα με ένα από τα δύο, είτε το ειδοποιητήριο είτε την άδεια κυκλοφορίας, και του λέει η τράπεζα πόσο έχει να πληρώσει, το σωστό. Πληρώνει και φεύγει. Δεν πάω να τα πάρω τα τέλη κυκλοφορίας. Δεν τα πληρώνω τα τέλη κυκλοφορίας. Και ένα τεράστιο θέμα. Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα τέλη κυκλοφορίας, αν δεν πάω να τα πάρω τα τέλη κυκλοφορίας? Ποιος θα με εντοπίσει και τι θα συμβεί? Ωραία. Καταρχήν, τι έχω να πληρώσω αν με Θέλω πιάσουν. Θέλω και τον κύριο Σιάννη, παρακαλώ. Ναι. Αν με πιάσουν, είναι τα διπλάσια το ποσό. Ναι. Υπάρχει πρόστιμο στο 100% της αρχικής αξίας. Συνεπώς, είναι το διπλάσιο ποσό. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι ότι ο έλεγχος πια θα γίνεται μέσω της αστυνομίας online. Ναι. Δηλαδή, από τον αριθμό κυκλοφορίας που βλέπει ο αστυνομικός μπροστά του, θα μπορεί να δει κατά πόσον έχει πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας στο όχημα και πόσα ήταν τα τέλη αυτά. Μάλιστα. Αν δεν με εντοπίσει ο αστυνομικός, δεν με εντοπίσει και περάσει δηλαδή, ο χρόνος. Τι θα κάνει ο αστυνομικός? Για μισό λεπτό. Θα πληρώσω διπλά. Μισό. Γυρίζουμε πάλι να φορτώσουμε στην αστυνομία να εισπράττει. Να αφήσουμε το συνδικαλιστικό να πάμε γρήγορα στη διαδικασία. Είναι συνδικαλιστικό. Είναι καθαρά υπηρεσιακό. Εμείς θα εισπράττουμε πάλι. Ναι. Από δεν μπορεί το κράτος. Σε κάνα ανεφοριακό, δεν το ξέρετε, το έχεις καταλάβει. Αυτό υπάρχει και τώρα. Δεν υπάρχει που κόβεις, τι κάνεις. Υπάρχει τώρα, υπάρχει πρέπει άλλο να... Άλλο η παράβαση. Μάλιστα, η οποία λοιπόν, είναι... Και άλλο κάνουμε ερώτημα. Δεν πήγα εγώ 31 12 να πάρω τα τέλη κυκλοφορίας. Δεν πήγα να τα πάρω τα τέλη κυκλοφορίας. Δεν έχω να πάω. Ή δεν έχω, μπράβο Παναγιώτη. Και πάω των Φώτων. Γιατί των Φώτων μου πλήρωσε το ενίκιο ο ενοικιαστής, γιατί των Φώτων ήρθε επιστροφή φόρου, δεν ξέρω τι ήρθε, κύριε Χριστόπουλο, ή γιατί πήρα το εφάπαξ, επιστροφή φόρου δεν υπάρχει, ναι. Εάν πάω τα Φώτα να πάρω τα τέλη κυκλοφορίας, θα τα πληρώσω διπλά, κύριε Γενικέ? Κοιτάξτε, υπό κανονικές συνθήκες, 31-12 του λίγη προθεσμία και συνεπώς ναι, θα τα πληρώσετε διπλά. Τώρα, εάν
για κάποιο λόγο δοθεί κάποια παράταση, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ τώρα και είναι θέμα του Υφυπουργού. Αλλά επειδή ακριβώς δεν υπάρχει κανένας λόγος ταλαιπωρίας, συνήθως οι παρατάσεις δινόντουσαν επειδή υπήρχαν ουρές στις τράπεζες, δεν προλαβαίναν ο κόσμος. Μπορώ να ρωτήσω τώρα κάτι. Πια δεν υπάρχει τέτοιος λόγος. Και εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος λόγος, θεωρητικά εκλείπει και η λόγη της παράτασης. Άρα υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με το τι λέει τώρα ο νόμος, πράγματι 31 Δεκάτου λήγει προθεσμία και των φώτων είναι διπλό. Μάλιστα. Μάλιστα. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ναι, Παναγιώτη. Διπλό. Γιατί έχουμε ξεχάσει και τα αυτονόητα, νομίζω, σε αυτή τη χώρα. Έχω την αίσθηση, όσο πιο ήρεμα μπορώ να το πω, ότι τα τέλη κυκλοφορίας αντιστοιχούν, είναι ένα τέλος που μας παίρνει το κράτος για τη διατήρηση των αυτοκινητοδρόμων. Έχω σωστά? Λέω σωστά? Οι αυτοκινητόδρομοι έχουν δοθεί εδώ και χρόνια σε ιδιώτες με αυτά τα ΣΔΙΤ, πώς τα λένε, εσύ τα ξέρεις καλύτερα, Γιώργο, και πληρώνουμε πανάκριβα διόδια καθημερινά για να διερχόμαστε. Είναι απλώς ένας ακόμα φόρος. Τα τέλη, συγγνώμη, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω και για τα πάντα, γιατί εμείς απλώς... Ναι, συγγνώμη, υπάρχουν διατάξεις, εμείς απλώς τις υλοποιούμε. Τα τέλη δεν είναι για τον αυτοκινητόδρομο, υποθέτω ότι είναι για τους υπόλοιπους δρόμους. Υπάρχει ένα οδικό δίκτυο σε όλη τη χώρα, το οποίο δεν είναι αυτοκινητόδρομο. Όλοι Αθήνα... Κύριε Σιάνη, χρήματα να μαζεύονται, κύριε Σιάνη, πόσο δίκιο έχετε. Να ρωτήσουμε λίγο το γενικό. Ποιος θα το πίστευε ποτέ ότι θα είχαμε τον κεφαλικό φόρο μέχρι το 2015 και θα συνεχιστεί. Μπήκε μια φορά. Ό,τι μπαίνει στην Ελλάδα, μπορεί να θυμάσαι, Παναγιώτη, όταν μπήκε το 50 στη βενζίνη επί Μητσοτάκη. 7 Αυγούστου το 1992. Έφευγα για τη Σάμο. Το καλύτερα παπάκι παρά το Μητσοτάκη. Λοιπόν, και μαζεύονται στη Βουλή τότε και έρχεται ένας υφυπουργός και μου λέει: τα άμαθες τα νέα? Νέος ρεπόρτερ εγώ τότε, κύριε Χριστόπουλος, υπουργός οικονομικών. Και μου λέει: τα άμαθες? Μπαίνει ένα εικοσάρικο στη βενζίνη. Και βγαίνω δειλά-δειλά στο μεσημεριανό δελτίο τότε και λέω: ενδεχομένως να έχουμε αύξηση από 10 έως 20 δραχμών στη βενζίνη. Πανικός. Τελειώνει το Υπουργικό Συμβούλιο και πέφτει ένα πενηντάρικο και χάνω και 7 μέρες από την άδεια. Γιατί είχαμε τις συνέπειες. Τότε λοιπόν το Πασόκ έλεγε: εμείς όταν έρθουμε στην εξουσία θα το καταργήσουμε, θα το πάρουμε. Ποιο πήρανε? Χειρότερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ υπάρχουν θέματα τα οποία καταγράφουμε, λέμε και σημειώνουμε από όλο τον κόσμο. Μπορώ να ρωτήσω κάτι τον κύριο Γενικό. Κύριε Γενικέ, να γυρίσουμε στα τέλη για να το λήξουμε, γιατί έρχονται βροχή ερωτήσεις για το επίδομα θέρμανσης. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που εξαιρούνται και δεν θα πληρώσουν, ή είναι και ανάλογα με το έτος κυκλοφορίας, ας πούμε, το ποσό? Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό, σας παρακαλώ. Τώρα, σε σχέση με τα τέλη, μέχρι το 2010, Οκτώβριο του 2010, όσα κυκλοφόρησαν μέχρι τότε, είναι με τον κλασικό τρόπο, με τα κυβικά υπολογίζεται το τέλος κυκλοφορίας. Μας κλέβει το κράτος με τα τέλη κυκλοφορίας. Δεν μπορεί να αγοράζει ένας ένα αυτοκίνητο Νοέμβριο και να του λέει πλήρωσε όλα τα τέλη κυκλοφορίας για όλο το χρόνο. Από τη μέρα που πήρες, το πήρες. Από εκεί και πέρα, δηλαδή με 12 τιμόρια έπρεπε όπως να είναι. Όπως γίνεται και στο εξωτερικό. Αγόρασες το αυτοκίνητο. Δεν είναι το πιο δίκαιο. Δεκέμβριο είναι θα το πληρώσεις από Δεκέμβριο. Και θα πρέπει να το θέσουμε στις υπηρεσίες για τον χρόνο. Όχι, πρέπει να το θέσουμε όμως σαν θέμα, γιατί παίρνουμε τα ερεθίσματα. Δεν είστε πολιτικό πρόσωπο, κύριε Γενικέ. Είστε τεχνοκράτης, Παναγιώτη μου. Γι' αυτό και η πίεση. Γιατί αν ήταν πολιτικός εδώ θα είχαμε σκοτωθεί εδώ και ώρα. Ως τεχνοκράτης θα ήθελα να πω, επειδή υποψιάζομαι ότι την επόμενη δεκαετία η Ελλάδα θα γίνει Κούβα που συντηρεί Cadillac του 50 και του 40, εάν μπορείτε, κύριε Γενικέ, να μεταφέρετε σε όλη την κυβέρνηση ένα αίτημά μου χρόνιο. Κοιτάξτε λίγο τα ανταλλακτικά που εισάγονται στη χώρα και οι τιμές που πουλούνται. Τεράστιο θέμα. Πουλούνται σε δεκαπλάσιες και εικοσαπλάσιες τιμές από όλη την Ευρωπαϊκή Πάμε Ένωση. Πάμε στο πετρέλαιο τώρα. Λοιπόν, τεράστιο θέμα. Πολύ, πάρα πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση του κύριου Σιάννη. Η παρέμβαση. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο το κόστος συντήρησης. Παναγιώτης Σιάννης είναι χρόνια δημοσιογράφος, είναι μέσα στο ρεπορτάζ, είναι ένας από τους καλύτερους συναδέλφους. Πάμε στο πετρέλαιο. Πάμε πετρέλαιο, μισό λεπτό. Γιατί ο αστυνομικός ψάχνει να βρει απλήρωτα τέλη, δεν έχει το δυνατότητα το τάξη πρώτη-πρώτου, ποιοι δεν πλήρωσαν να του στείλει την κοινωνία στου καλέ. Τα φορτώνουν όλα στην αστυνομία. Εγώ δεν το είπα για το λόγο. Όχι, μα είναι παράβαση. Αυτό υπάρχει στον κόσμο. Δεν έχει δυνατότητα τώρα το τάξη πρώτη-πρώτου να ειδοποιήσει αυτού που δεν πλήρωσαν. Θα βεβαιώσουμε τα χρέη σε όσους έχουν πληρώσει, όχι πρώτη-πρώτου, μάλλον το Φεβρουάριο. Θα έρθει ένα χαρτί, έχει είδηση τώρα. Θα γίνει και αυτό. Έχουμε είδηση, παιδιά, είδηση. Όχι, έχουμε άλλη είδηση. Όποιος δεν πληρώσει, όσες πινακίδες αφαιρέσει ο αστυνομικός για μη καταβολή τελών κυκλοφορίας, θα μας δώσετε ένα ανταποδοτικό τέλος στα ταμεία μας. Θα μας το δώσετε? Ανταποδοτικό τέλος στα ταμεία. Ακριβώς. Σημειώστε τον, κύριε Αθιέ. Όσες πινακίδες αφαιρεί ο αστυνομικός για τέτοιες κυκλοφορίες, θα μας δίνετε το αποδοτικό τέλος. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα Φεβρουάριο. Τώρα,
Ένα λεπτό. Οπότε είμαστε... Όχι, να το δούμε να γίνει όμως. Θα γίνει, μάλιστα, θα γίνει. Τώρα, πάμε... Μας έχουν υποσχεθεί πολλά. Μας είπατε λοιπόν, όσους αφαιρούμε θα παίρνουμε από το ποντικό τέλος. Επειδή, σωστό, καμία μας. Επειδή ενδιαφέρεται, ναι, τώρα κι εσείς μη βγείτε με το πρρρ αμέσως, σου παίρνω τις πινακίδες. Όχι, ακούστε, με τη μία... όποιος δεν έχει πληρώσει, είπε ο κύριος Γενικός, είναι ο νόμος να αφαιρούνται οι πινακίδες. Ωραία. Η εφαρμογή του νόμου. Ναι. Λέμε λοιπόν, εφόσον εφαρμόζεται ο νόμος. Και αυτό είναι δουλειά για, που κάνουμε για το Υπουργείο Οικονομικών. Θα μας δίνετε το αποδοτικό τέλος στα ταμεία μας. Ναι, ναι, έχει συμφωνήσει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ενδιαφέρει όλη την Ελλάδα. Η είδηση που προέκυψε πριν από λίγη ώρα από τον κύριο Γενικό είναι η εξής. Ότι μετά τον Ιανουάριο, όταν θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα των τελών κυκλοφορίας, όποιος δεν έχει πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, κύριε Χριστόπουλε, θα έρθει το σημειωματάκι στο σπίτι, έτσι. Βεβαιώνεται και αυτό σαν φόρος, όπως όλοι οι φόροι, μάλιστα, κανονικά με τη διαδικασία του κώδικα εισπράξεων δημοσίων εσόδων. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα του πετρελαίου θέρμανσης. Κύριε Γενικέ, έχω διαμέρισμα, μας λένε πολλοί, Μάγδα, και έχει αυτόνομη θέρμανση. Τι κάνω, το λέω στο διαχειριστή, πώς θα παίρνουν το επίδομα θέρμανσης οι πολυκατοικίες. Τι κάνω, έχω αυτόνομη θέρμανση. Πώς κινούμε για να πάρω κι εγώ αυτή την επιστροφή του φόρου. Γιατί εκεί είδαμε και το μεγαλύτερο μπάχαλο, μου επιτρέπετε και συγγνώμη για τη φράση, αλλά μόνο έτσι μπορούμε να το πούμε. Είδαμε απίστευτες περιπτώσεις, ακούσαμε απίστευτα πράγματα που φαντάζομαι πολλά από αυτά φτάσαν και στα αυτιά σας, κύριε Γενικέ. Είναι ένα από τα δύο ζητήματα που τέθηκαν τις προηγούμενες μέρες. Και πράγματι αυτό το είχε εξετάσει η Διακομματική Επιτροπή για το πώς ακριβώς θα ήταν αυτή η διαδικασία του επιδόματος θέρμανσης. Αυτό που αποφασίστηκε είναι ότι αν έπρεπε να κοιτάξουμε την κατανάλωση ενός εκάστου για να μπορέσουμε να του δώσουμε το επίδομα, ναι, θα έπρεπε να περιμένουμε 6, 8 ή και 9 μήνες μετά την αγορά για να αποζημιώνουμε τον κόσμο για, για το αυξημένο κόστος του πετρελαίου. Αυτό λοιπόν θα ήταν δώρο άδωρο. Ναι. Μάλλον χειρότερο θα ήταν να περιμένουμε 6 και 9 μήνες για να δώσουμε τα χρήματα στον κόσμο. Ναι. Και συνεπώς αποφασίστηκε ότι το πετρέλαιο θα έπρεπε να αποζημιωθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα και πιο κοντά στην αγορά του που ήταν αυξημένο. Τώρα τι γίνεται με την αυτόνομη θέρμανση. Αυτό σημαίνει ότι σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμα και στη μονοκατοικία, ακόμα και αν το πάρεις το πετρέλαιο τώρα και το κάψεις σε 6 μήνες, τη στιγμή της αγοράς, δεν έχει σημασία πότε το κες, τη στιγμή της αγοράς παίρνεις το επίδομα πίσω. Το ίδιο θα συμβεί και στις πολυκατοικίες χωρίς αυτόνομη και με αυτόνομη θέρμανση. Άρα, μοιράζουμε θεωρητικά τα λίτρα που αγοράστηκαν. Ρωτάει τώρα ένας που μένει, ο Παναγιώτης, ο Σιάννης. Λέει, εγώ έχω αυτόνομη θέρμανση στην πολυκατοικία και είναι άλλη 30 στη δικιά μου την πολυκατοικία. Τι θα κάνω, θα πάω στο διαχειριστή, θα πάω στο ΚΕΠΙΟ, θα το πω στο Γενικό Γραμματέα, τι θα κάνω. Θα κάνω τη διαδικασία, θα κάνω κύριε Γενικέ, ξέρετε τι θέλουμε, τα βήματα είναι ένα. Ακριβώς, τα βήματα. Αναλυτικά. Κάνω λοιπόν, αλλά αυτό δεν έχει σχέση ούτε αυτόνομη είτε ξεαυτόνομη. Κάθε ενοικιαστής σε κάθε διαμέρισμα μπαίνει μέσα στο site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Μάλιστα. Κάνει την αίτησή του κανονικά. Μάλιστα. Λέει ότι αυτό είναι το διαμέρισμά μου, λέει ότι εκεί μένω για να βρεθεί η κλιματική ζώνη, λέει τα τετραγωνικά όλα αυτά και επίσης λέει και πόσα χιλιοστά αντιστοιχούν στο διαμέρισμά του. Με αυτόν τον τρόπο, όταν ο διαχειριστής κάνει την αγορά και διασταυρωθεί η αγορά, το πετρέλαιο, ας πούμε ότι πήραν 5 τόνους και έχεις 200 χιλιοστά, ένας τόνος αντιστοιχεί στο διαμέρισμά σου και παίρνεις το επίδομα σαν να ήταν μονοκατοικία και σαν να αγόρασες ένα τόνο. Μάλιστα, και πέρα προχωράει η διαδικασία κανονικά, χωρίς κανένα πρόβλημα, για να πληρωθούμε. Επαναλαμβάνω, για δύο λόγους. Ο ένας είναι να πληρώσουμε τον κόσμο όσο γίνεται πιο κοντά στην αγορά του πετρελαίου. Μάλιστα. Και ο δεύτερος είναι, αν έπρεπε να γράφουμε την κατανάλωση, θα έπρεπε οι άνθρωποι να μπαίνουν κάθε μήνα να βάζουν κατανάλωση. Ρωτάει... Τώρα 5 λίτρα, τώρα 10 λίτρα. Τώρα 20. Στην γραφειοκρατία θα ήταν αδύναμη. Αυτό. Αδύναμη γραφειοκρατία. Αντιλαμβάνομαι ότι θα ανοίξουν γραφεία μόνο για αυτή την ιστορία. Θα πληρώνουμε προκειμένου να βγάλουμε άκρη. Τώρα, η θεία του Παναγιώτη δεν έκανε πέρυσι φορολογική δήλωση. Γιατί και, δεν έχει και ίντερνετ η θεία μου. Γιατί η θεία του Παναγιώτη είχε 5.500 εισόδημα και άκουσε από τις τηλεοράσεις, από το Υπουργείο, όσοι είναι μέχρι 6.000 ευρώ, δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Και ας φώναζα εγώ, και ας με λέγανε ό,τι με λέγανε. Κάντε βρε και μηδενική αυτή να έχετε έσοδα, κάντε φορολογική δήλωση για να έχετε το αποδεικτικό ότι είστε άποροι. Άλλη ιστορία αυτή. Τι θα κάνει η θεία του Παναγιώτη, η οποία δεν έκανε φορολογική δήλωση και δικαιούται το επίδομα. Ωραία. Και στις δύο αυτές ερωτήσεις, γιατί και δεν έχει ίντερνετ, είπε ο κύριος Δημοσιογράφος. Ο κύριος Σιάννης. Ο κύριος Σιάννης. Διευθυντής του 6 μέρες.
Η εφημερίδα που ξεκινάει, καινούργια. Λοιπόν, το πρώτο είναι σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν κάνει δήλωση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της αίτησης, εκεί θα δηλώνουν υπεύθυνα, θα υπάρχει πεδίο που θα κάνουν ένα απλό τικ, που θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν υποχρεούμουν σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, γιατί τα εισοδήματά μου είναι πολύ χαμηλά και θα μπορούν να προχωρήσουν κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Χριστόπουλος. Ο κύριος Χριστόπουλος θες που τηλεφώνησε. Μου λέει Γιώργο, Μαυραγάνης βρήκε λύση μαζί με το Γενικό. Και δικαιώνεστε πλήρως, κύριε Χριστόπουλε. Μα να πω κάτι. Ναι. Και είναι προς τιμή του Γενικού, διότι εμείς οι φοροτεχνικοί είναι το σπίτι μας, η Γενική Γραμματεία. Είναι το σπίτι μας με την έννοια η εφορία, η ηλεκτρονική εφορία. Την Παρασκευή θα τον ενόχλησα μέχρι αργά το βράδυ, πήσαμε 4-5 φορές. Λέτε. Γιατί ακριβώς αυτές τις. Και απαντάει, αυτό είναι το θέμα. Κύριος Γενικός, πάντοτε. Και ο... πάντοτε, γιατί ξέρει καλά το αντικείμενό του και επομένως το αφήνει να. Έτσι. Διαμορφώσει πολύ χρόνο να τα πούμε. Να πούμε μια καλημέρα στον Παναγιώτη, γιατί πρέπει να κλείσει. Πρέπει να πάει σιγά-σιγά. Να απαντήσω όμως με ένα λεπτό. Ενεργοποιούμε τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών για αυτούς που δεν έχουν ίντερνετ. Μπράβο. Οπότε να πηγαίνουν να κάνουν. Και επίσης στα τηλέφωνα της Γενικής Γραμματείας θα ενεργοποιήσουμε μετά και τη φόρμα να μπορέσουν οι άνθρωποι και από το τηλέφωνο να κάνουν. Και επειδή ο Σιάννη τα ψάχνει. Δεν είναι. Κύριε Σιάννη, αν μου επιτρέπετε, Γιώργο, είμαι σε κοντά. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Σιάννη. Χρειάζεται να έχει κωδικού, κύριε Γενικέ, αυτό να το τονίσουμε. Δεν χρειάζεται. Μπαίνει μέσα. Καλημέρα, η Γενική Γραμματεία υποδέχεται. Επειδή είμαι και μέσα online. Μπορεί να έχει το αλφαφημί σου. Είμαι αυτή τη στιγμή μέσα online. Ναι. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχει πέσει το σύστημα. Όχι, δεν έχει πέσει. Δεν μπαίνει. Κάνουμε αναβαθμίσεις. Δεν μπαίνει. Όχι, κάνουμε αναβάθμιση. Στο Σαββατοκύριακο. Άρα από δεν λειτουργεί. Παρασκευή, απόγευμα. Θα το πάζουμε ζωντανά. Άμα κάνει αναβάθμιση σήμερα. Παναγιώτη. Και ένα κωδικό τον οποίο θα εξηγήσουμε μετά. Ετοιμάζεται να βγείτε αύριο. Αμέσω μετά το διάλειμμα. Γιατί θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Παναγιώτη, ετοιμάζεται να βγείτε αύριο. Ακριβώς. Η ευχή όλων, έτσι. Στείλουμε μια καινούργια εφημερίδα, είναι από την αρχή. Φιλοδοξούμε να είναι η εφημερίδα μετά το διαδίκτυο. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι επιλέγουμε από την ροή πληροφοριών που υπάρχει καθημερινά, που τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωση αξιοποιούν, θέματα προκειμένου να αναδείξουμε. Θα θέλαμε να είναι μια εφημερίδα που είναι τροφή σκέψης για τον αναγνώστη μας, να ξαναφέρουμε στην ανάγνωση ένα νέο στοιχείο, την ανάλυση. Μάλιστα. Και αν θέλετε, όσο τολμηρό και να ακούγεται, τον υποκειμενισμό. Πιστεύουμε ότι η ελληνική κοινωνία αντέχει ένα υποκειμενικό έντυπο, ένα έντυπο δηλαδή που ο συντάκτης θα λέει τη γνώμη του και μπορεί ο αναγνώστης να την απορρίπτει, να την εγκρίνει, να θέτει ερωτηματικά και σχόλια. Ή να την υιοθετεί. Ή να την υιοθετεί. Ίσως, καλή δύναμη. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε ούτε τους προφήτες ούτε τους γκουρού κανενός. Θέλουμε να πούμε τη δική μας αλήθεια σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Η εφημερίδα θα χτυπήσει το μνημόνιο και τις μνημονιακές πολιτικές, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν οι Έλληνες χωρίς κραυγές και χωρίς. Τι μαθαίνεις για τα λεφτά, θα τα στείλουνε Δεκέμβριο, λέει, δωράκι. Έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή θα τα στείλουνε, αλλά έχω και την αίσθηση ότι πρέπει όλη η ελληνική κοινωνία και όλη η ελληνική πολιτική ζωή να κατευθυνθεί σε έναν άλλο δρόμο, με την έννοια ότι πρέπει να ενισχυθούν οι φωνές που λένε ότι δεν μπορεί να κερδίζουν σε αυτή τη ζωή μόνο οι τράπεζες και πάντα οι τράπεζες. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σου μέρα. Κύριε λοιπόν, Σιάννη, ευχαριστούμε και πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν. Έχει ανάγκη να γίνονται νέες. Βεβαίως, και οι συνάδελφοι να δουλεύουν, να έχουμε δουλειά, γιατί η δημοσιογραφία χτυπήθηκε σαν χταπόδι αυτά τα τρία χρόνια. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:29 πρώτα λεπτά μετά το διάλειμμα. Χριστόπουλος, Καλάκος και Γενικός Γραμματέας, θα δούμε τι έρχεται συνολικά στο πακέτο δημοσίων υπαλλήλων, φόρων. Είδατε τον κύριο Χριστόπουλο τι είπε. Όποιος έχει παραπάνω παιδιά, πόσα παιδιά έχει Γενικέ? Ένα. 200 ευρώ. Εγώ με 2, 400. Χριστόπουλος με 3, 1240. Εγώ που δεν έχω κανένα. Πηγέτος, μια κόρη, 1200 ευρώ που λέω. 200. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Να πω μια κουβέντα μόνο και θα φύγω. Ναι. Θέλω να ευχαριστήσω. Ποιον? Την κάμερά σας, κύριε, και το πώς το γυρίστε. Η αστυνομική και οι οικογένειές μας, τους τρεις τέως συναδέλφους βουλευτές, ναι, οι οποίοι μας καταδίκασαν εκεί που μας καταδίκασαν. Όπα. Οψόμεθα. Όπα. Ποιους λέτε, πείτε ονόματα για να καταλάβετε. Τον κύριο Κυριαζίδη, τον κύριο Βλαχογιάννη, τον κύριο Νταβλούρου. Ήταν αστυνομικοί, μας λέγανε συναδέλφους. Πλέον δεν θεωρούνται συνάδελφοι για μας. Τους ευχαριστούμε εντός εισαγωγικών και εμείς και οι οικογένειές μας. Γιατί ψηφίσαν. Και από εδώ και πέρα θα είμαστε. Τα μέτρα. Να τα πούμε. Λοιπόν. Με την έννοια του πλέον δεν θεωρούμε ότι είναι πλέον συνάδελφοι. Σοριδών ειδήσεις. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας γιατί. Θα είναι δύσκολα τα ερωτήματα και θα είναι και ζώρικα τα ερωτήματα, διότι ο Χριστόπουλος είναι καθηγητής. Καλάκος είναι θεός. Σε αυτά, γρήγορο διάλειμμα. Σας ευχαριστώ θερμά. 2, 10, 48, 0, 170 έως και 170
3, όρια ηλικίας, τα πάντα. Στη δικιά σας εκπομπή, φτιαγμένη από δικά σας θέματα. Αυτή η εκπομπή αρχισυντάκτη έχει εσάς.